φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλά. Λέω το μεσημέρι. Θα δώσω δύο σκορ. Θα δώσω 3-0 ότι θα κερδίσει η City την Liverpool και θα πάμε παράταση. Και σου δίνω και ένα 2 λέω ότι θα κερδίσει η Μπαρσελόνα μέσα στη Ρώμα. Πάω και τα παίζω. Και έρχονται 3-0 και 1-2. Τι κάλτσα είσαι. Αλλά τα ανάποδα. Τι κάλτσα είσαι. Κατάλαβες. Λέει τώρα άλλος κάλτσα είσαι. Λέει. Είσαι μαυρόγατα. Γιατί κάλτσα. Όλοι κουβά πήγαν. Και το ανάποδο κουβά. Δηλαδή το ένα έτσι το άλλο αλλιώς. Είσαι. Μα περίμενα 3-0 το ένα και 1-2 το άλλο. Και ήρθε το άλλο 3-0 και το άλλο 1-2. Τι ήταν αυτό σήμερα. Εντάξει, έχασε 3 ευρώ, τι έγινε. Δεν είναι το θέμα τα 3 ευρώ. Είναι ότι έρχονται τα μάτσα 1-2 και 3-0, αλλά ανάποδα. Εκεί τι, ο Μπούκερ χαζός είναι αυτός, δεν οικονομείς. Ε? Ο Μπούκερ χαζός είναι. Αριανός από Αθήνα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Κουτσί θα είναι, δυστυχώς χθες δεν είχε εκπομπές. Αύριο γυρνάει και ο κόκκινος, θα τα βρείτε τώρα, εντάξει. Ναι, είναι βρωμοεβδομάδα ήταν η προηγούμενη. Κουτσί και αυτή, βρωμοεβδομάδες είναι αυτές. Μέχρι τη Δευτέρα. Μας κρατάει πραγματικά την παρέα, την κρατάει το ποδόσφαιρο. Κοίταξε πόσα άτομα είμαστε στο μαγαζί. Πάλι καλά που έχει Champions League, γιατί αλλιώς. Και τι match. Τώρα αύριο τώρα δεν θα δει κανείς τίποτα. Και αύριο θα έχει, ρε φίλε, γιατί. Στοιχηματικά μόνο. Εντάξει, ναι, αλλά από εκεί που δεν το περιμένεις γίνεται κάτι ματσάρες. Λος Μπούλος Βαρδέ που μοιάζει και. Που μοιράζει και χινάρια στο Καραϊσκάκι. Κάνεις δημόσιες σχέσεις στο Καραϊσκάκι, Βαλβέρδε. Με το λεμονί να πούμε και τέτοια. Κάτσε, ρε φίλε, η Σεβίλη στην Ισπανία κυνηγάει κάποιο στόχο. Λέω. Όχι. Μπορεί να τα δώσει όλα αύριο, δεν ξέρει τι γίνεται. Ποιο? Σεβίλη, σου λέω παράδειγμα. Ναι. Μπορεί να πει για την τιμή των όπλων. Ρε, ας η Σεβίλη τώρα, είδε τι έγινε σήμερα να πούμε. Είχε ωραία μπαλίτσα, είχε τα δύο ματσάκια. Δεν είδαμε τα ματσάκια. Μέχρι το 60 βλέπαμε τη Λίβερπουλ. Μέχρι το 60 τη Λίβερπουλ. Μα είδαμε το λάθος ματς. Το τελευταίο μισάωρο γυρίσαμε όλοι. Παρατήσαμε να πούμε τη Λίβερπουλ. Το έκανε ο κομμουνιστής εκεί 1-1. Πάει, τελείωσε. Κομμουνιστή, ποιο λες? Το Σαλάχ. Το έκανε ο κομμουνιστής 1-1. Δεν μέτρησε τον γκολ εκεί να γίνει το 2-0. Ακυρώθηκε κακός γκολ. Πώς δεν μπήκε με κανένα σπαθί
με κάνα όπλο. Ο Σέιχη να μπει με καλάθι. Να κάνα καλάθι από μέσα και αρχίζει να το σπυροβολήσει. Τσάτρα πάτρα, τσάτρα πάτρα. Κακώ έτσι το περίμενα εγώ, αλλά. Δεν τα μόνο εδώ ειδήσει. Αυτά μόνο στην Ελλάδα είμαστε πρωτοποριακοί. Είμαστε καινοτόμοι. Το Μανολά πώ τον είδε. Γκολάρα πίστευτη. Τι γκολάρα πίστευτη. Συγκίνησε πάνω γωνία με κλίση. Απίστευτη γκολάρα, κεφαλιά. Και πίσω το πιάνει στο πρώτο δοκάρι και δεν μπορεί να το πιάσει. Με... Εγώ είδα. Ποιος είναι, ποιος ήταν, είναι. Ήταν ένας μαυρούλης που φορούσε το 2. Ας μας ενημερώσει ποιος είναι. Κάτω από ένα 75 όλη η Μπαρσελόνα. Ποιος φοράει το 2 στην Μπαρσελόνα. Εγώ το νούμερο είδα. Ναι, γιατί δεν είδαμε και συνθέσεις. Μελετούσαμε το άλλο. Ναι. Τη City με τη Liverpool. 3-4-3 με Σανέ, back half για άλλο. Στη City Liverpool πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ ωραίο ματσάκι. Μετά ρίξανε παλμούς. Μετά τελείωσε. Πρώτο ημίχρονο τα δώσαν όλα και οι δύο. Σκάσανε. Ναι. Αλλά μετά και. Ο Σεμέδο ήταν. Ο Σεμέδο ήταν. Από την. Ναι, ο Σεμέδο. Λοιπόν. Θέλω να μοιραστώ. Εν τω μεταξύ, ο Κλοπ, ο οποίος είναι Λίβερπουλ, με το που τρώει στο δεύτερο λεπτό τον γκολ, μου στέλνει μήνυμα. Δώσε μου ένα λόγο που έχει σκορ 3-0 και πιέζει ψηλά παίζοντας με 3 χαφ και φυσικά ανοιχτές γραμμές center back με εξαροχτάρια, με αποτέλεσμα να κληθεί ο center back να κάνει κάτι που δεν ξέρει, δηλαδή να κατεβάσει την μπάλα. Απίστευτος αυτόχειρας ο Κλοπ και άρχισε να κλαίει ο Κλοπ. Έλεγε για τον, να κάνω μια παρένθεση, να μοιραστώ μια εμπειρία με τους φίλους ακροατές που μας συνέβη την ώρα του μάτσου στο παιχνίδι. Με ένα τηλέφωνο που. Ναι. Είναι ο Ραπτόπουλος, λέει, κάθε εκεί πέρα που χάθηκε ο Σαράντο. Λέει, κάτσε τον πάρω ένα τηλέφωνο. Τον παίρνει τηλέφωνο του Σαράντο που λες. Μιλάνε και κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Παρατάει κάτω το κινητό, συνεχίζουμε, βλέπουμε μας. Περνάει κανένα δεκάλεπτο. Τέταρτο. Χτυπάει το τηλέφωνο του Βασίλη που καθόταν δίπλα του Ασούμε, του Χατζινάκου που λες. Χτυπάει το τηλέφωνο του Βασίλη. Λέει οδηγός 40 επάνω. Λέει τι να με θέλει τώρα. Οδηγός 40. σηκώνει το τηλέφωνο Βασίλης. Και τι του λέει άλλος. Και το λέει ο οδηγός. Πες του Ραπτόπουλου, λέει, να κλείσει το κινητό, το έχει ξεχάσει ανοιχτό. Δηλαδή, αντί να κλείσει ο 40 σε κινητό, πήγε, είπε στον οδηγό του, να πάρει τηλέφωνο τον Χατζινάκο, να δει στον Ραπτόπουλο, να κλείσει το κινητό. Πόσο μυαλό να έχει, πόσο μυαλό να έχει. Όταν είσαι 70, εντάξει, αρχίζει το δηλαδή πόσο αλκοόλ και κρέας. Όχι. Που... Είναι τη σύγχρονη τεχνολογία, δεν την ξέρω. Αντί να κλείσει το κινητό του, είπε στον οδηγό να πάρει το Χατζινάκο. Τον άλλο. Να πει ο Χατζινάκο στον Αρτόπουλο. Να κλείσει το κινητό ανοιχτό, να κλείσει το κινητό του. Αντί να το κλείσει ο ίδιο. Μα τι είστε εσείς, ρε παιδί μου, δηλαδή. Καλά λένε οι άλλοι, θέλετε και η πρωτάθλημα εδώ μετρό δεν έχει. Τι είστε εσείς, ρε παιδί μου. Πώς μας συμπεριφέρονται κάτω στην Αθήνα. Εντάξει, ρε φίλε, λογικό είναι. Κάτω είναι εξουσία, σε βλέπουν υποτιμητικά. Λογικό είναι, εντάξει. Ναι, την ακούσανε λίγο φέτος. Στις τζιτζιφιές μας ακούνε. Όχι, τζιτζιφιές όλη την Αθήνα, λέω γενικότερα. Αλλά την ακούσανε λίγο φέτος. Ναι. Αλλά τώρα ήρθανε λίγο στα γράδους. Δηλαδή, όταν ρε φίλε είσαι πρώτος, βλέπεις όλα τα κόσια με το μέρος σου και καταφέρνεις με υπηρετιότητα δικιά σου να χάσεις το πρωτάθλημα, με καθαρά δικιά σου υπηρετιότητα, γιατί η ΑΕΚ δεν έκανε κάτι, εκμεταλλεύτηκε τα πατήματα που της έδωσες. Λες. Ξεκάθαρα. Μετά τι θες να σε λέει ο άλλος, ότι είσαι ο έξυπνος και αυτός που θα πάρει στο πρωτάθλημα, θα σε κοροϊδεύει, λογικό είναι. Άμα πες στο μάτσο με τον Ολυμπιακό, ήταν Παναγίες όλοι και παίζανε μέσα κανονικά και κερδίζαν 3-1, 2-1, 2-0, ξέρω εγώ. Και μετά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν έμπαινε ούτε Ιβάν ούτε τίποτα. Και μετά στα χαρτιά, ξέρω εγώ, ένα μηδέν. Τι λέει για μας εκεί κάτω, τι λέει. Αυτό σου λέω, ρε φίλε, ότι είμαστε και σβλά. Δηλαδή, μόνοι μας χάσαμε το πρωτάθλημα. Εγώ αργιανός είμαι, αλλά λέω για τους Παοξίδες. Θα μου πεις και τα δικά σου τα καμώματα με τον Πασχάλη της γιαγιάς Ντάκ, προπονητή. Σε με τον Γιάννη Γιάνγκα, πώς είναι. Όχι, ο Γιάννης Γιάνγκας. Είναι τον Παπαδό. Είναι τον Πάπας ίδιος. Παιδιά, γκουγκλάρετε, Γιάννης Γιάνγκας. Ίδιος ο Τόμ Παπαδόπουλο που είναι να έρθει στον Άρη, μεγάλο επενδυτής, να φέρει το αμερικάνικο κεφάλαιο στις τάξεις του Κλειάνθης Βικελίδης. Βέβαια, ο Ρίτσος έπαιζε, λέει, δεξί στόπερ, λέει ο γιατρός. Κολλάει τον κόκκινο τώρα. Ναι. Τράκαρε, λέει, και ο τελευταίος γερμανόφιλος. Και ο τελευταίος γερμανόφιλος. Ο Μανολάς κορμί στο 1,90 και ταχύτητα εξτρέμ. Μανολάς παιχτάρα. Ταχύτητα εξτρέμ με 1,90. Και σωματοδομή και ταχύτητα και, δύναμη. Και μυαλό και τοποθέτηση. Ό,τι και να πεις δηλαδή είναι λίγα. Το Γρηγόρη δεν τον είπε στο μεσημέρι. Έκανε ένα γκάλωπ τη Δευτέρα για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος χαραμοφάης. Πώς το έχεις πει. Πώς το έχεις πει τον γκάλωπ τη Δευτέρα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος χαραμοφάης. Αυτά τα γκάλωπ που κάνουμε τώρα. Εδώ είναι σοβαρό το ραδιόφωνο. Είναι επαγγελματικό. Ναι. Και ποιον είχες βγάλει τον Γρηγόρη με.
Αλέφατο. 55%. Πόσο πρώτος ο Γρηγόρης. 55%. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που πληρώνεται πάρα πολλά για αυτό που κάνει, ναι. Πόσο έχεις πει. Χαρά μου λεφτά. Αύριο το μεσημέρι θα το τσικλήσεις ή θα το αφήσεις πάει έτσι. Όχι, θα το. Θα το ρίξεις. Θα το περάσω έτσι. Θα πεις ο λαός ψήφισε έτσι. Ας μπουν μέσα στο λαϊκό δικαστήριο να δούνε τι κάνουμε. Είναι αντικειμενική η ψηφοφορία. Ναι. Τι είχες βάλει, είχες βάλει αυτό. Ναι. Τι άλλο ερώτημα έχεις στήξει. Ποια είναι πιο σεξι στο κρεβάτι από. Και ποια κέρδισε. Τα έχω σβήσει μου φαίνεται, δεν θυμάμαι. Η Αραβανή πια είναι. Η Αραβανή. Είναι δυνατό έτσι. Ναι. Και το. Και ηλικιακά είναι προσιτό. Ναι. Όχι, ψηφίσαν πολύ οι νεαροί. Ναι. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα των καιρών. Εντάξει, έβαλες και γενικότερα και παλιά κομμάτια, δηλαδή που είναι από 40 εκεί πάνω. Ναι. Δεν έβαλες καινούργιες. Η Καρύδη πήγε τελευταία. Εντάξει, τώρα ναι. Ναι. Τι λέει άλλωση. Καλά, λέει Αθήνα, τρέχουμε σαν τους Βέγγους, δουλεύουμε, σχολή πηγαίνουμε, τα ναι. Κάνουμε όλα και συμφέρουμε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τώρα, αν περιμένουμε να έρθει το καλοκαιράκι λίγο να ρίξουμε ρυθμούς. Ναι. Όχι, μην να έρθει το καλοκαιράκι. Όχι, το καλοκαιράκι ρίχνεις ρυθμούς. Φίλε, δεν γίνεται. Τρέχεις 9 μήνες στον χρόνο. Όχι πλήρωνε λογαριασμούς, όχι μαγείρεψε. Για τους άλλους 3 θα κάνεις. Όχι, κάνε. 90 μέρες θα κάνεις. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι καλοκαιράκι σταματάμε σχολή, μόνο δουλειά και καθημερινές ασχολίες. Έχει παγκόσμιο κύπελο, καλά λέει ο Γιάννης. Εντάξει, εμείς θα παίζουμε μπάλα, για εμείς θα τα βλέπουμε. Εμείς θα ποντάρουμε, εμείς θα χάνουμε τα λεφτά και τα λεφτά. Θα βλέπουμε στο μαγαζί, θα παίρνουμε την περίτσα μας. Ναι. Α, έτσι λένε για μας, ότι είμαστε loser. Ναι. Λένε, εκεί πάνω είναι και σβλά. Χάσανε μόνοι στο πρωτάθλημα. Τι άλλο να σου πω. Μα έχουν και ένα δίκιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή σου λέει με όλα τα κόσια. Ποια είναι όλα τα κόσια. Κάτσε να σου πω. Κέρκυρα, Γιάννενα, Πλατανιάδες, Ξάνθες. Ατρόμητη, περνάς αλόβητος. Ναι. Σου λέει ο προπονητής πρέπει να παίξει 4 μάτς για να τα κερδίσει. Δεν τα κερδίζει. Παρ' όλα αυτά είσαι πρώτος. Ναι. Και πας. Τι να σου πω τώρα. Και πας και χάνεις και τα δύο μάτς με αυτόν τον τρόπο που τα χάσες. Δηλαδή πρέπει να είσαι. Πολύ κάσβλας. Πώς θα σου πω. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τώρα θα κάνουμε συλλαλητήριο. Συλλαλητήριο τρίξε ο Γούγκος, πώς να πάει. Γιατί βρε, αφού η εταιρεία τα έχει βρει, εσένα τι λόγο σου πέφτει. Είπε η εταιρεία τίποτα για συλλαλητήριο. Η εταιρεία. Η εταιρεία τα έχει βρει τα μονταρίσματά της, εσένα τι σε νοιάζει τώρα. Τι, ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι η εταιρεία, είναι και ο λαός να πούμε. Πώς θα γίνει. Είναι ο λαός, αλλά από τη στιγμή που η εταιρεία δεν βγάζει ανακοίνωση σε συλλαλητήριο, είναι δυνατόν να βγάζουν οι οπαδοί. Οι οπαδοί σου λέει εμείς αδικευόμαστε. Ναι, ωραία. Ωραία. Η εταιρεία, ποια είναι η θέση της εταιρείας αυτό. Σιωπή. Σιωπή. Άρα τι σου δείχνει, τα έχουμε βρει τώρα κι εσείς. Εντάξει, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μαζί μας πέφτει λόγος, κάπως έτσι το κλαβάνω εγώ. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Κάνουν οι οπαδοί συλλαλητήριο ναι. Και καλούν την εταιρεία να πάει εκεί να φωνάξει. Μα αυτό σου λέει, εταιρεία. Κανονικά δεν θα έπρεπε να το κάνει η ΠΑΕ σε συνεργασία με τους οπαδούς και να βγάλουν και ένα φυσικό πρόσωπο μπροστά, έτσι, έναν ξέρω εγώ ηγέτη, να καλέσει κόσμο, να έρθει ο Μπούζος εδώ να φωνάξει μια αντιπροσωπεία, να έρθουν να μιλήσουν, να πούνε θα είμαστε εκεί. Καλούμε ναι. Τον κόσμο να δημοσιοποιηθεί, να γίνει πρωτοσέλιδο, να γίνει φασαρία, να γίνει σαματάς, να. Δηλαδή, παιδί μου, δηλαδή, εγώ περιμένω τώρα, εγώ θέλω τη μανούρα να μαζευτεί κόσμος. Εντάξει. Ναι. Δεν μπορώ τώρα με 3.000 κόσμο και 4 από ό,τι έκανα συλλαλητήριο. Εγώ θέλω να γίνει μανούρα. Ναι. Θέλω αύριο που είναι Τετάρτη. Τετάρτη δεν είναι αύριο. Τετάρτη, ναι. Να έρθουν εδώ πέρα καμιά πενταριά παοξίδες, να βγάλουν ανακοίνωση. Να, στο Μπούζο το μεσημέρι, ξανά μεγάφωνα πάνω κτλ. Πώς βγάλαμε για τη Μακεδονία το, πώς το λένε, το όνομα να πούμε. Ναι. Και έγινε εκεί να βγει ο Ιβάν Σαββίδης να πει ναι στο κάλεσμα, να μαζευτούν πούλμαντα, να έρθουν από Σέρες, από Δράμα, από Καβάλα, από Κομωτινή, από Κιλκής, από Βέρεια, από Νάους, από Καλκιδική, κόλπα, ιστορίες. Να υπάρχουν συνθήματα γραμμένα, να υπάρχει πάλμος, να υπάρχουν οραματιστές κτλ. Τώρα καλούμε να έρθουν στην Καμάρα το Σάββατο το μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα είναι ένα τεχνικό με τον τρόπο που γίνεται. Ξεκινάμε ναι. Από το βασικό. Όχι, δεν γίνεται να θες να κάνεις ένα συλλαλητήριο και να δίνεις 5 μέρες προθεσμία. Είναι λίγες. Πρέπει να το οργανώνεις τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Όχι, εντάξει, τώρα βγήκε. Απλά ναι. Είναι το timing τέτοιο που θα περάσει. Μα δεν βοηθά κανείς. Θα περάσει το θέμα που πρέπει μα, να περάσει. Αυτός που φωνάζει και μιλάει για το συλλαλητήριο. Που είμαι εγώ, μεσημέρι βράδυ. Μα το κάνουν Σάββατο, γιατί ναι. Περνάει το θέμα από το δικαστήριο και θέλουν να προλάβουν τις ημερομηνίες. Και τους λέω εγώ, βγείτε ρε, πείτε μου, θα πάτε στο συλλαλητήριο. Βγαίνει ο άλλος, φέτα σιριστόνος αρνή, κλάς τις πέτσες να πούμε και τα λοιπά. Δεν πάω. Τι θα πει, δεν πάω. Δεν πάω. Πάνε οι οργανωμένοι. Ωραία.
θα τραβήξει εκείνο από πίσω. Ένα 200 είναι οι παοξίδες σε όλο τον κόσμο. Ένα 100 πώς είναι. Μα αφού βλέπεις ότι. Σε όλο τον κόσμο. Βάλε Αυστραλίες, βάλε Γερμανίες, βάλε Μάλτες, βάλε. 500 εκατομμύρια, ναι, ναι. Είναι 3-3 εκατομμύρια, πώς θες να είναι. Ένα 100 να μην είναι σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη. Και 11 εκατομμύρια, δεν παοξίδες. Ένα 100 δεν είναι σε όλη τη γη. Ένα 100 σε όλη τη γη. Εντάξει, λέγε εσύ τα δικά σου. Ένα εκατομμύριο σου. Πώς, ρε, όλοι οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Είναι 15 εκατομμύρια πώς είναι. Όλοι οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Ναι, όλοι. Μαζί με την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα, όλοι, όλοι. 20 εκατομμύρια πώς θες να βάλει. Πόσοι από αυτούς ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και πόσοι από αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο είναι παοξίδες. Δηλαδή, τι θες να μας πεις. Ένα εκατομμύριο σιγά μην είναι και 500 δισεκατομμύρια. Αφού οι άλλοι λένε είμαστε 2, είμαστε 3, να μην πούμε εμείς. Είμαστε 2-13. Κάτσε, φίλε, εμείς να μην πούμε, είμαστε ένα εδώ απάνω. Εντάξει, ίσως κλείνετε τα αυτιά τους, έχετε ακροατές, καλά ξηγέστε. Λες, ε. Και εσύ στην εταιρεία σας κοιτάζετε. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που, που εταιρεία ΠΑΟΚ βλέπεις ότι δεν την καίει το θέμα, δεν έχει γκάιλε. Δεν σκέφτεσαι ότι μήπως τα έχει μοντάρει τα πράγματα και τα έχει σκεφτεί όπως θέλει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κοιτάζει εσύ το προφανές, δεν κοιτάζει το λίγο παρακάτω. Αυτό δηλαδή, εσύ που είσαι και λίγο σκεπτικό άτομο και σε, με επαγγελματισμό πάντα σκέφτεσαι, χωρίς πονηριά και τα λοιπά. Εγώ. Ναι, χωρίς πονηριά, αυτό σου το λέω. Ναι. Δεν βλέπεις και το παρακάτω ότι μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει κάνει ένα deal. Και μια χαρά όλα. Γιατί να αντιδράσει. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Ναι. 9.55 καιρό μήνυμα στο 54.340. Παρακάτω. Τώρα, εσύ τι πιστεύεις, μέχρι τέλος του πρωταθλήματος μπορεί να γίνει καμιά ανατροπή ή όχι? Να γίνει? Άμα βγει καμιά απόφαση από το δικαστήριο, τίποτα άλλη κτλ. Δεν νομίζω ότι θα βγει άλλη απόφαση. Έτσι νομίζω εγώ. Τώρα είναι στους 2 βαθμούς, έτσι. Χωρίς τα. Ναι, εγώ σου λέω τώρα, άμα μπει στην επίσημη βαθμολογία της Super League, λέει 2 βαθμούς διαφορά. Ναι, επειδή εκκρεμεί η έφεση. Ναι. Δεν οφείλει ο ΠΑΟΚ να κυνηγήσει τα αποτελέσματα μέχρι τέλος, μπας και γίνει και κάτι. Και για επικοινωνιακούς λόγους. Ναι. Και ο προπονητής. Και όλοι. Και... Ναι. Ο προπονητής φέτος έχει δείξει. Φίλε, δηλαδή, έχει τον πρόεδρο, σου λέει τι θες, αγόρι μου, φιλικό αγώνα, σου κανονίζω. Ναι. Τάδε του μηνός, με ποιο θέλεις, ναι. Με τα Γιάννενα. Ναι. Με ποιο θέλεις, με την. Στον κανονίζω, αγόρι μου, το φιλικό αγώνα. Εσύ, ρε προπονητή, 4 μάτς δεν τα πήρες. Ναι. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Ο Σπανός, ας πούμε, σε εμάς. Εντάξει, μπορεί να έχει μυροφορίδα από πίσω, να έχει οργανώσει το θεσμικό πλαίσιο. Ποιος, ο Σπανός. Ο Σπανός, ναι. Αλλά, φίλε, 4-5 παιχνιδιά έδειξε κάτι. Τα πήρε μόνος του. Ναι. Στο 85, στο 85. Στο 90, με την ψυχή σου, στο 90. Το δηλαδή, πήρε. Δηλαδή, του προπονητή του ΠΑΟΚ του τα πήραν, δηλαδή. Του βοήθησαν. Ναι. Έχει πρόεδρο γαλαντόμο, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Και φιλικά προσκύμενα, ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει, φαίνεται, αυτό είναι πασιφανές. Ναι. Αλλά αυτός δεν έκανε κάτι μόνος του. Ναι. Λες. Να πει ότι εγώ πήρα ένα μάτς. Πες μου ένα μάτς που να πεις ότι. Ναι, ρε, αυτό είναι το προπονητή, ε. Ναι. Τι, για την Τρίπολη να μου πεις. Ποιο να μου πεις. Καραϊσκάκι, ο Άκα, ποιο θες να μου πεις. Μάτς του προπονητή. Ναι, να πεις ότι το πήρε ο προπονητής, ρε παιδί. Αφού ό,τι παιχνίδι. 9.55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Πες μου ένα μάτς που πήρε ο ΠΑΟΚ με τον προπονητή. Ό,τι πήρε ο ΠΑΟΚ ήταν ο πρόεδρος απλόχερος. Δηλαδή δεν πήρε ο προπονητής μας δικό του. Πες μου ένα, σου λέω εγώ. Πες μου να σκέψω ένα. Θα θυμηθώ εγώ. Και ισοπαλία, έσω κάτι. Ισοπαλία δεν είναι νίκη, δεν είναι. Ναι, σου λέω, αλλά ούτε αυτό. Στα Γιάννενα. Γιατί έλαζε. Εκεί πέρα που σκοντάψαν και άνοιξαν οι πύλες και οι παοξίδες μπήκαν να υποστηρίξουν την αγαπημένη σωμάδα. Ολυμπιακό κάτω, έγασε. ΑΕΚ, έγασε. Ναι. Να πήρε εδώ τον Παναθηναϊκό, 4-0. Εντάξει. Δεν τον πήρε. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, ναι, εντάξει. Τώρα με δανεικούς παίχτες δεν υπονοώ κάτι. Εγώ λέω απλά ότι πήγαν δανεικοί παίχτες στο Γενάρη, μετά εκεί πέρα. Πριν το Γενάρη έγινε το μάτς. Ναι, ναι. Τα αντίλια δεν γίνονται. Α, τα αντίλια γίνονταν ετεροχρονισμένα. Τι είσαι εσύ, ρε. Εγώ δεν υπονοώ κάτι και ούτε, όπως λέτε, δεν υιοθετούμε τέτοιες απόψεις. Απλά λέμε τα γεγονότα όπως είναι. Ναι. Εξετάζουμε τα γεγονότα όπως είναι. Οπότε λες ο προπονητής τρίχες. Τίποτα, μηδέν. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή, ναι. Τον αφήνεις. Επικοινωνιακά να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει. Ναι. Και με το που βγει απόφαση ποιος παίρνει πρωτάθλημα, ποιος δεν παίρνει κτλ. Φέρνει άλλο να σχεδιάσει νέα χρονιά. Του κάνανε ανανέωση. Ναι. Και θα πάρει από 400-600. Ναι, και τον Τζαβέλα τον είχα κάνει ανανέωση και σε 3 μήνες το διώξανε. Άλλο αυτό. Για να πάρει αποζημίωση. Ναι. Τη ΣΑΕΚ ρε βλάκα, ποιος το πήρε 1-0. Μάτς τίτλου και πρωταθλήματος. Ποιο αυτό τώρα. Ναι. Ποιο με το offside τον goal. Ναι. Τι λέω. Ποιο πήρε.
Είναι δυνατόν να λες ότι είσαι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, να έρχεσαι στην Τούμπα, ένα γήπεδο τίγκα, και να μην τον έχεις πατήσει 2-0 από το ημίχρονο και να χαίρεσαι που τον πήρες 1-0 στο 89 με goal offside. Μάλιστα. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Ραπ και Αριανέ, πιστεύετε ότι η κατάσταση στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό θα αλλάξει? Χαιρετίσματα στον Ταγαρά, τον Κώστα από Μέρη. Για μίλα για Παναθηναϊκό. Κάτω τι ακούς και κοντά που. Παναθηναϊκός, φίλε, πληρώνει τις αμαρτίες ετών όπως οι παθογένειες δηλαδή που είχε ο Άρης. Α, πολύ είστε ολμήνοι. Πήρε αυτό με την Άκη στην Τούμπα. Εσύ λες offside τον κόλο. Ποιο, offside ήταν, ναι. Λέει, τι ήταν. Δεν το πήρε, λες. Εγώ θα είμαι αντικειμενικό. Ήταν δύσκολη φάση, σε κλάζαμε τα δευτερολέπτου. Ό,τι και να δίνει ο διαιτητής θα είχε δίκιο. Αλλά αντικειμενικά το goal ήταν offside. Μετά που το είδαμε σε 15 replay ήταν offside. Ναι. Τώρα εσείς κλαίγεστε ότι το πήρε και έπρεπε να μετρήσει κτλ. Και, ναι. Και δεν ακούω ούτε ένα. Δεν ακούω ούτε έναν. Έσου 100 ή 10 το λένε. Ότι. Ότι φταίμε εμείς. Δεν έπρεπε να μπει κανείς μέσα. Άντε, εγώ σου λέω και να μην έβγαζε το πάλι. Το πάλι, ποιο είσαι και μπαίνει μέσω γήπεδο? Επειδή είσαι πρόεδρο. Πού τα έχετε δει αυτά τα έγινε, πράγματα? Έγινε, ρε παιδί μου, τώρα αυτό το. Ναι, αλλά γι' αυτό το λόγο χάνει το πρωτάθλημα. Απλά. Χρόνια πολλά, μα λέει ένα φίλο. Πριν μήνε, περίπου Νοέμβριο, μα είχε πρίξει με τη City ότι είναι υπερομάδα και ότι την έβλεπε στο τελικό. Εγώ, αν θυμάσαι, έγραψα ότι η City και οι Παρή είναι λούζε και δεν έχουν ποτέ περάσει από τι 8 στι 4. Η οκτάδα για αυτέ τι ομάδε είναι ταβάνι. Λοιπόν. Κοίταξε. Θα πω ότι η City ξεζουμίστηκε στα χαφ. Ναι. Όπως σήμερα, όσο πρόλαβα και είδα μισή ώρα, ξεζουμίστηκε και η αυτή. Και η Μάντσεστερ και η Μπαρτσελόνα στα χαφ. Ναι. Εντάξει. Και αυτά έκανε μεταλλαγές. Του έβγαλε τα χαφ. Δηλαδή τα χαφ της, αυτή τη στιγμή, τα χαφ της Ρεάλ είναι στην καλύτερη βιολογική φόρμα σε όλο τον κόσμο. Ναι, αλλά η Μπαρτσελόνα γι' αυτό φαίνεται ότι ο Διανέλος πήρε σήμερα πολλούς πόντους. Η Μπαρτσελόνα είχε μεγάλο όρο, μέσο όρο ηλικία στα χαφ. Ναι. Η City έχει πιο κατεβασμένο. Ναι. Αλλά δεν δικαιολογεί τον De Bruyne να παίζει έτσι. Βέβαια θα είχε τη δυνατότητα να κάνει αρκετά καλά rotation ο προπονητής της City, τα οποία δεν τα έκανε σε μάτς μικρά. Και επέμενε στο 4-4-2, στο 4-1-4-1. Με την ίδια τριάδα, με τον Φερναντίνιο, τον Ντεμπρούι, τον Σίλβα. Ξανά τα ίδια, στέλνει και εκεί. Ο Σίλβα, ο Πορτογάλος, έκανε παιχνιδάρα. Ναι. Όχι ο Ισπανός, ο Πορτογάλος. Ναι. Έκανε παιχνιδάρα, μην αδικούμε τώρα. Ναι. Απλά τα υπόλοιπα αστέρια μείνανε. Φυσικά πολλοί μαντζερσίτες μιλάνε για τον Αγκουέρο. Γιατί ήταν στον πάγκο. Γιατί ήταν στον πάγκο ο Αγκουέρο σε αυτό το μάτς. Ναι, έχουν ένα. Δεν ξέρουμε βέβαια ιατρικά και τα λοιπά πώς ήταν. Αν ήταν βιολογικά καλά. Μήπως είχε κάποιο πρόβλημα. Συνεχίζετε για να μιλάτε για φιλικά μάτς του ΠΑΟΚ, να το αποδεχτείτε, λέει. Και στα δικαστήρια, στα δικαστήρια πείτε... ετοιμαζόμαστε. Ναι, ο 701. Ναι, θα πάμε στο δικαστήριο και θα πούμε τι σημαίνει φιλικά μάτς. Φιλικά, φιλικά. Είναι το καλοκαίρι, δεν παίζουν φιλικά τα. Και τα φιλικά μάτς. 895. Τη ΣΑΕΚ βρεβλάκα. Ναι. Τρεις και ο Κούκος θα είναι στο συλλαλητήριο της πλάκας, θα γελάσουμε πάλι. Προδιαθέτει ο 642. Ρεραπτόπουλε, γιατί μας ανεβάζει την πίεση με κάθε αντιπάοξη επίτηδες το κάνεις. Είσαι για πολύ ξύλο, σου λέει ο 701. Ξαναλέει ο 701. Ναι. Ναι. Δεν αντέχει την άλλη άποψη. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. Εμείς εδώ είμαστε να ακούμε όλες τις απόψεις. Ναι. Δεν κατακρίνουμε κανέναν. Ρίξανε τη χούντα οι γονείς μας. Και πρέπει να μιλάμε με επιχειρήματα, απλά επειδή είμαστε σε ραδιόφωνο, προσέχουμε το πόδι. Ρίξανε τη χούντα. Ρίξανε τη χούντα για να μιλάμε με εσένα. Για να υπάρχει ελευθερία στην άποψη. Απλά προσέχουμε πώς θα λέμε, τα λέμε λίγο κομψά, λίγο μαζεμένα. Να έχουμε... Τι να παίξει ανοιχτά σε μάτς εξάποντο, λέει. Το γκολ είναι πεντακάθαρο, υπάρχει αλλαγή κανονισμού. Μπήκε παρόμοιο γκολ στο Hannover Werder και δεν χρειάστηκε βάρ. Αφού επηρεάζει τη φάση, ρε φίλε, πάλι τα ίδια θα λέμε. Επηρεάζει τη φάση όπως και να το κάνεις. Στο Hannover Werder μου φαίνεται το είδα τον γκολ, το ακύρωσε. Ναι, γιατί έχουν εκεί το replay. Το 0-0 δεν έλεξε, γιατρέ. Ναι. Εκεί έχουν το replay, έχουν το σύστημα αυτό. Και γιατί δεν είχε σήμερα VAR σε αυτό το μάτς να δούμε ότι το γκολ το δεύτερο της City είναι κανονικό. Δεν ξέρουμε τι deal έχουν κάνει εκεί με το Champions League. Για ποιο λόγο. Αλλά σε άλλα επαγγελματικά νομίζω πρέπει να, πώς το λένε, να συνηγορήσουν όλες οι ομάδες για να μπει. Η ΑΕΚ ρε ούφο, λέω, 18, τι μάτς πήρε. Τη Λαμία που έβαλε τα τρίτα, τα πέναλτι 1,5 μέτρο εκτός περιοχής, με το κοράκι, λέει, που έσκησε Παναθηναϊκό Ξάθη. Τι έκανε η ΑΕΚ? Πάμε διάλειμμα, πάμε να πάρουμε ένα καφέ, γιατί αυτός το αργεί να πούμε το κόλπο. Μας έρχεται κανένα νεράκι να πούμε. Του στείλα και μήνυμα, ναι. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτη στα σπορ. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκι. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τη μέση τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Θύμησες να γευτείς γύρω με την νοστιμιά του παλιού καλού καιρού? Γύρω Καρβουνιές. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της γύρω που ψήνεται όρθια στα Κάρβουνα. Στα Κάρβουνα και το χειροποίητο σουβλάκι. Το παραδοσιακό λουκάνικο. Το παραδοσιακό κεφτεδάκι με μοσχαρίσιο κιμά. Αλλά και το μπριζολάκι. Σε σάντουιτς ή στο πιάτο. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρίξει. Και ό,τι άλλο επιθυμήσεις, στις γύρω Καρβουνιές θα το ζητήσεις. Γύρω Καρβουνιές. Γύρω όρθια ψημένο στα Κάρβουνα. Νόστιμο σαν τον παλιό καλό καιρό. Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκι με διαφόρα γωνία. Delivery 2310-988-198. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τα παραφωνία ο Ζέσους. Σε λοιπόν, σήμερα, ναι. Πάμε λίγο στην κουβέντα που κάναμε. Πάμε στην κουβέντα, ναι. Για, να μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Μαγιά του ΠΑΟΚ που πήρε τα παιχνίδια, αυτά που πήρε. Ναι. Μαγιά της ΑΕΚ που πήρε τα παιχνίδια και τα πέναλτι και αυτά που λένε. Αυτά που πήρε. Αυτά που πήρε. Μαγιά. Μαγιά ολονών που παίρνουν αυτά που παίρνουν με τον τρόπο που τα παίρνουν. Στην Ελλάδα. Το θέμα ποιο είναι. Ναι. Ότι ο άλλος έχει φτιάξει ένα θεσμικό πλαίσιο φέτος για τον ΠΑΟΚ ευνοϊκό, ο πρόεδρος. Ναι. Και καταφέρνεις με αυτό το θεσμικό πλαίσιο να χάσεις το πρωτάθλημα. Ρε φίλε, αυτό δεν είναι λογικό. Πώς να σου το πω, Άγιος. Λες. Δηλαδή, οποιοσδήποτε άλλος να ήταν στη θέση του θα το έπαιρνε αυλεπή. Δεν σου λέω ότι φταίει ο πρόεδρος. Ναι. Αλλά του καταλογίζω ένα μικρό μερίδιο ευθύνης για την μπούκα που έκανε στον αγώνα με την ΑΕΚ. Ναι. Όταν τρως γκολ στο πρώτο δοκάρι από κόρνερ χωρίς να έχεις παίκτη εκεί και με το δεξί σου μπακ σε μέδο να πιάνει τον αντίπαλο στόπερ. Έτσι. Σωστά. Σωστά, Κλοπ. Σε μέδο ήτανε. Ναι. Έπιανε το στόπερ. Ναι. Ο άλλος είχε πάρει την εσωτερική. Τον είχε πάρει. Ο Σεμέδο τι παίζει, δεξιμπάκ. Εντάξει. Δεξιμπάκ δεν παίζει. Πιο κοντός. Ναι, αλλά ρε φίλε, πώς γίνεται. Όντας πιο αδύναμος, τότε είσαι άξιος της μοίρας σου, έτσι. Το δεξιμπάκ πιάνει το κεντρικό στόπερ. Πώς γίνεται αυτό? Ραπτόπουλε, βγάλει το Βλαχόπουλο για μπάσκετάρι. Αν δεν κερδίσει αύριο, πέφτει. Ρώτα το τον Βλαχόπουλο για το μάτς αύριο στο μπάσκετ. Μη παρακτρέφεσαι. Ναι, πέφτει ο Άρης αύριο. Δεν ξέρω, φίλε, με μπάσκετ δεν ασχολούμαι. Σήμερα πήγα γυμναστήριο και έκανα κάτι βάρη, κάτι αυτά. Ήταν εκεί ένας Αριανός. Ρε φίλε, μου λέει, είμαι Αριανός, λέει, δεν παίζει ο Αθηναίου. Λέω και τι με νοιάζει εμένα, δεν παίζει ο Αθηναίου, ξέρει. Ένα ζόρι λέω που δεν έπαιζε ο Αθηναίου. Ποιο να ξύσω. Και ο μοναδικός μαύρος μας λέει που υπάρχει στην ομάδα δεν παίζει. Λέω όλοι μαύροι είναι λαφτοί. Φιλαράκι, δεν ξέρω, με μπάσε δεν ασχολούμαι. Ναι. Μη μου λες για μπάσε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη Super League. Ναι. Τώρα εσύ κάτι μου πες. Ναι. Ότι παίρνουμε προπονητή. Πήρε προπονητή. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο έγινε αυτή η αλλαγή? Εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμη. Κοίταξε. Ο προπονητής που παίρνεις, ο Σωσίας του Πασχάλη της γιαγιάς Ντακ, είναι προπονητής ο οποίος έχει άκρες, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, είναι λάτρης της ασιατικής κουζίνας. Εντάξει, δεν τον παίρνει στοιχεία. Κύριε Θοδωρά μου, ναι. Τι καλά που τα πήγαμε στα μάτς. Τώρα μετά, ο άλλος που έχει εκεί πέρα, αυτός εδώ ο Σωσίας του Γιάνγκα, τον έχετε για πλούσιο να μου κοιτάξει. Ο Τζον Κρίστια. Τον Τζον Κρίστια. Αυτό τον έχουν εκεί για να λέει ναι, ναι, θα πάρω τις μετοχές, ναι, ναι, θα βάλω λεφτά, ναι, θα κάνω. Για να την βγάλει, να την πουλέψει, να πούμε. Αυτός, ρε φίλε, πόσο πάσο κρεγάει τη 80 είναι.
Ο Τόμο Πάπα. Αυτός με μια χρυσή καδένα έβγαινε με ταξιτζί. Ξεκούμπω το μπουκάμισο. Με ταξιτζί δεκαετίας 70-80 με Σίμκα Κράισλερ. Αραχτό. Αραχτό. Στο Τερψίδι να πούμε. Τρίχα στο μαγαζί. Ναι, εκεί στο πάρκο τα Ιταλά πήγε πιάτσα ταξί. Τρίχα στο σίδος από αυτές που κάνουν κούρμπα που γυρνάνε μέσα. Ναι. Δεν ξεβρωμάει μασχάλι με τέσσερις τόνους άξ. Πασουρμίλα. Εντάξει, έχει κάποια χρήματα ο άνθρωπος, αλλά τα χρήματά του είναι να φτιάξει κανένα κάγκελο στο Καριλάου, να φτιάξει κανένα αγωνιστικό χώρο κτλ. Γι' αυτό τον έχει εκεί πέρα αυτός. Του λέει είναι και ωραιοπαθής, γιατί νομίζω ότι είναι και ωραίος. Του βγάζει καμία φωτογραφία. Ο Τόμ Πάπας πάει στο σπίτι, λέει: ξέρω εγώ, είμαι ο Τόμ Πάπας, ξέρω εγώ και ιστορίες. Φίλε, αν ξέρει. Πόσο μαντάς παλιά. Αν εξαιρέσει τον Θόδωρο. Ναι, ΠΑΟΚ. Ναι. Όλες οι άλλες εκεί μέσα τι είναι. Πώς. Βγάλε τον Θόδωρο. Ναι. Βγάλε και τον Κοζανίτη. Ναι. Οι όλοι οι άλλοι τι είναι, πιο όμορφοι είναι. Εκεί ναι. Μέσα μοντέλο είναι. Ναι. Άμα το καλό σκεφτείς. Μοντέλο. Κάτι μούρες που έχει. Τι μούρες είναι. Είναι μία και μία αντιαισθητικές. Τι μούρες είναι, φίλε. Εντάξει, συλληπιτήρια να πούμε και στον πρόεδρο του Εραστέχνη. Ναι. Για το χαμό της μητέρας σου. Η έτσι. Κυρία Ειρήνη. Κυρία Ειρήνη. Μας ναι. Άφηνε και κλέβαμε ερίκια όταν ήμασταν μικροί. Πήγαινες βουτούσα από το σπίτι της. Βουτούσα από το σπίτι. Ερίκια. Τα ερίκια. Σε ηλικία πόσο? 98. Ναι. Τα ξέρεις τα ερίκια. Τα πράσινα, τα πράσινα και τα ξινά. Ορμούσαμε εκεί. Σ' αρέσει ξινά. Μας έδινε ερίκια και τρώγαμε. Από μικρό σ' αρέσει ξινά. Σε καλό ερίκια. Τι σογλάνη. Άνοιξε τις γραμμές ρε Φλόρε. Λέει ένα μήνυμα εδώ. Πολύ ευχαρίστω. Κάνουμε διάλογο. Πες το να κάνει ένα καφέ. Κορακιάσαμε με αυτό το νερό. Γιατί δεν μπορεί. Ποιοι δεν έχουν φύγει. Δεν έχουν φύγει. Μήπως εννοεί. Ρε φίλε, κάναμε ένα τέταρτο σάουνα. Λιώσαμε να πούμε. Θέλουμε να πιούμε κάτι. Πάρε ένα νερό ρε από εκεί. 2-31-090-90-90. Πες το τουλάχιστον μας δώσει κανένα δύο ποτήρια νερό. Νερό που είσαι, δωματιάκι εκεί που είσαι. Εκεί στο κουζίνα. Γράψε και εκεί Γραπτόπουλος δύο νερά. 98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Αυτή τη λακαμία ρερά πλέει ο άλλος να πανηγυρίζει γκολ πρόκρισης όπως το τρίτο της Ρώμα με το κινητό στο χέρι και να τραβάει βίντεο μαζί με σελφ. Τύπου κατάντηση και μπάλα και αυτοί που πάνε στο γήπεδο. Λέω 321. Φέρε μια σημεία των καιρών, φίλε. Το να κλείσει ο Γρηγορίου στον Άρη είναι σαν να λες ότι δεν θα έρθει τις επόμενες μέρες στο Χαριλάου ο Τόμ Παπαδόπουλος. Συνεχίζει λάθος πληροφορίες για Άρη. Λες εσύ 779. Τα κλεμμένα εμείς τα βρήκαμε πρώτα. Εντάξει. Όταν εσύ κοιμόσουν αβόδι. Ρε φίλε, γιατί προκαλείς και μας πας στα νεύρα, λέει ο 112. Ο παρατηρητής Καλαθενός παρέμεψε κομμίνη και ποντίκι γιατί ακύρωσαν τον κόλ του Βαρέλα. Τι δεν καταλαβαίνεις, ο 112. Ρε, λέει τι βλέπει τα μάτια του. Λέει τώρα αν ο Κομμίνης και ο Καλαθενός παρατηρητής μπορεί να είναι φίλος μας ο Καλαθενός και να είναι εχθρός των άλλων. Φέρ' τα νερά εδώ. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα, Ραμ. Τώρα θα φέρει αυτό σιάνι και τον καφέ. Αυτό άμα τα φέρει θα στεγνώσει το γνώρι. Τώρα φτιάχνει τον καφέ και θα φέρει. Το αυτό θα γίνει το στόμα μας. Τι θα στεγνώσει. Λέγε ρε φίλε. Ότι είναι ευρύχωρο. Καλημέρα, Ραμ. Στεγνώ. Ραμ, καλημέρα. Σαν την έρημο Σαχάρα. Καλημέρα, φίλε, ναι. Γνωριστήκαμε το Σαββάτο το βράδυ στο Μπαλί. Ένα γεια, είπαμε τυπικό. Στο Μπαλί. Που πήρε τις μαγειρίτες. Αλλά ρε φίλε, άκου τώρα. Ρε Αργιά, δεν νομίζω ότι έχει ιδέα από μπάλα από ποδόσφαιρο. Ή βαλτός είσαι, δηλαδή τέτοιες μέρες να μας γυρίσεις τα μυαλά ανάποδα. Πες μου, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Άμα θες σου δίνω και τα στοιχεία και έρχομαι αυτή την ώρα εκεί. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, πες μου το σύντομα. Καλά ρε ξύπνια άνθρωπε και βάζεις τον πάγκο στο στόμα σου και λες και είναι δυο ιδέες. Καλά δεν είναι η Μπαρτσελόνα. Από τον goal offside μέχρι οτιδήποτε άλλο, ότι όλα ήταν στημένα. Πότε ξανά είδες στον πάγκο τέτοια ομάδα ρε, στα τελευταία 20 χρόνια. Κοίτα, πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είπα ότι υπάρχει κάποιο μάτς σημαίνο, έτσι. Εσύ, καλέ μου, είσαι άσχετος από ποδόσφαιρο τελείως. Τι δεν είπες. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι... Καλά, μη συγχύσεσαι για το ελληνικό πρωτάθλημα τώρα. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. 500 άτομα θα έρθουν εκεί και θα σε ψάχνουν. Ναι, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Αυτό είναι απειλή και κόβεσαι, βλάχο. Τώρα για τις ομάδες σας να έρθουν 500 άτομα και 1000 άτομα κάτω. Ναι, δείτε τη City με την Liverpool, δείτε και τη Real εκεί με την αυτό για να ξεχαρμανιάσετε. Εντάξει, αφήστε τις μαλακίες ότι θα έρθουν 500 και 1000 άτομα και τις μαλακίες. Καλημέρα, Ραπ. Άντε μπράβο. Ήπιες δυο κρασιά εσύ καράβλα και εκεί στον Παλί. θα μας δίνεις τώρα. Δεν πάμε να μιλήσουμε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Στον Παλί ήσουν. Καλημέρα. Λέγε φίλε. Αεξής. Τι έγινε ρε Φλόρε. Από Πτολεμαϊδα. Μην το λες πολύ. Θα σε ορμήξουν γιατί. Μπαούλο θα σε κάνω. Ναι.
Με μπλούζες κυκλοφορούμε, ρε, αυτό που λέει. Είναι απειλή, δηλαδή το άλλο που είπε άλλος είναι απειλή. Αυτό δεν είναι απειλή. Με μπλούζες κυκλοφορούμε, ρε, αυτό που λέει. Πού κυκλοφορείτε, ρε, με μπλούζες? Στην Πτολεμαϊδά. Στην Πτολεμαϊδά με μπλούζες, στη ΣΑΕΚ. Πρώτα τους Παοξίδες. Α, φύγε από εδώ, ρε. Τέλος πάντων, για άλλο τι πήρα. Εγώ έχω ένα φίλο Παοξί, ο οποίος έχει σεμιτικό γραφείο. Μεσητικό γραφείο. Σεμιτικό γραφείο. Άκουρε, ρε, αυτό που λέει, άκου λίγο. Το 90% λέει είναι. Πώς το λένε, Παοξίδες εκεί πέρα, πλάκα με κάνει. Όντως, αυτό, αλήθεια είναι αυτό, αλλά εντάξει, δεν λέει κάτι αυτό. Πώς γίνεται με την μπλούζα εκεί? Άκου λίγο, για άλλο τι πήρα. Λοιπόν, πήρες και μόνο που βγαίνουν οι... Άκου λίγο. Και μόνο που βγήκαν οι προπονητές, ο προπονητής του Αστέρα, πώς το λένε, Παντελίδη. Ο κύριος Παντελίδης. Πολύ καλός προπονητής. Μάλιστα. Και ο Καραντή, που είναι πολύ καλός προπονητής και αυτό για μένα. Ναι. Και είπαν ότι η ΑΕΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και αξίζει το πρωτάθλημα. Ναι. Τα υπόλοιπα τα κούβερεσαι. Το τι λένε οι Παοκτήρες. Δεν είπε ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Λάθος κάνεις. Αξίζει το πρωτάθλημα, είπε. Είπε ότι παίζει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επικινδυνότητα όταν κατέχει την μπάλα. Ενώ... Δεν είπε ότι αξίζει το πρωτάθλημα. Ορίστε. Είπε ότι αξίζει το πρωτάθλημα. Όχι, όχι. Η ΑΕΚ αξίζει το πρωτάθλημα. Εδώ. Σταμάτα, ρε, που αξίζει το πρωτάθλημα. Κανένα δεν αξίζει το πρωτάθλημα αυτό. Για πες. Ο μόνος που δεν το αξίζει είναι ο Ολυμπιακός. Ωραία, άκου τώρα, κάτι ακόμη. Άκου εδώ. Το πρωτάθλημα αυτό, είτε το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ είτε η ΑΕΚ, ένας από τους δύο έπρεπε να το πάρει. Ωραία. Πάει, τελείωσε. Από εκεί και πέρα κάτι ακόμη. Ναι, από εκεί και πέρα τώρα είστε πιο μάγκες, πιο μούτρα. Εγώ αυτά τα κολλητιλίκια θα πάρουμε μαζί την ΕΠΟ και τα πληρώνει ο ΠΑΟΚ αυτά τα κολλητιλίκια. Πάντα φωνάζαμε εμείς από εδώ και κάποιοι οργανωμένοι από την άλλη μεριά ότι δεν μπορείς να πάρεις την ΕΠΟ παρέα με κάποιον άλλον. Συμφωνώ. Αυτά τα έχουμε πει εμείς και κάποιοι συνδεσμίτες από την 4 οι οποίοι προηγήθηκαν των γεγονότων. Δεν μπορείς να πάρεις την ΕΠΟ έτσι σχέδιο. Άντε μπράβο. Τα είπες. Να σου πω για κάτι ακόμα που είπες. Ναι. Έλεγες όλη τη χρονιά ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, αφού ήταν οι προδιαγραφές θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτό δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτό δείχνανε. Έγινε δρόμο αυτό. Και κάτι ακόμη. Γιατί έγινε δρόμο αυτό? Επειδή πέταξε άλλο. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Πες. Δηλαδή, αν έπεσε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. 3-0. Θα ήταν 3-0. Για πλάκα. Στο λέω εγώ. Μπορεί να ήταν 3-0. Πάμε παρακάτω. Εάν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ 3-0 το μάτς. Ναι. Θα μπορούσε να παίξει για δύο αποτελέσματα στην Τρίπολη και να πάει και για τον Πόντο και να μην χρειαστεί στο 2-2 να βγει όλη η ομάδα μπροστά και να φάει την κόντρα. Άλλο μάτς. Έχασε την Τρίπολη. Άλλο λέω εγώ. Αν πάρεις τον Ολυμπιακό, έχεις άλλη ψυχολογία, πας για δύο αποτελέσματα στην Τρίπολη και ο Πόντος δεν είναι άσχημος. Αυτό που λέει. Συγγνώμη ρε αυτό που λέει. Το μάτς δεν έπρεπε να το πάρει ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Όχι, δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε για να το πάρει. Παιχτικά δεν άξιζε να το πάρει. Λοιπόν, και κάτι, εγώ άλλο. Εγώ που έγινα ρόμπα. Ο Πάο και γιατί. Έλεγε όλη τη χρονιά το ένα λεπτό, φίλε. Όλη τη χρονιά όμως το έλεγε. Από την αρχή. Είχε το γραμμένο. Έγραψε στην ΑΕΚ. Για ποιο λόγο? Γιατί η ΑΕΚ, αγόρι μου, έχει το 1 τέταρτο του μπάτζετ. Τραυματίστηκε ο καλύτερο. Δεν έχει σημασία, έχει καλύτερη ομάδα. Ένα λεπτό. Τραυματίστηκε ο καλύτερο του παίκτη. Σωστό. Τραυματίστηκε ο καλύτερο τη ΧΑΦ. Ναι. Δεν τη πήρε ο μεγαλομέτωχο ανάλογου παίκτη, ο κύριο Μελισσανίδη. Για να κάνει ρωτήσει. Εκεί επάνω ο Πάοκ κάνει δύο μεταγραφέ, τι χειρότερε που μπορούσε να κάνει, ο κύριο Σαββίδη. Τον Αζεβόδο και τον Μουλέν. Okay. Α, το χάσε ο Πάοκ. Γιατί έλεγε ότι θα το πάρει ο Πάοκ από την αρχή? Γιατί έτσι φαινόταν. Γιατί έχει το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε την ΕΠΟ. Είχε ομάδα καλή. Έλεγε ότι θα είχε μάτς τα οποία. Ένα λεπτό. Είχε μάτς τα οποία ο αντίπαλος δεν ήταν φουλάτος. Αυτό που λέει. Έλεγε ότι σε κάθε μάτς θα ξεφουσκώσει η ΑΕΚ. Φυσικά και το έλεγα. Έγινε ρόμπα εκεί. Εσύ ψάχνεις να βρεις που έγινα ρόμπα εγώ. Ναι, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Όχι να ξέρεις οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, αυτό που λέει. Σε αγαπάμε και σε ακούμε. Ναι, αλλά δεν πίστευα. Όλη τη χρονιά, ναι, αλλά δεν πίστευα ότι θα πάρετε αυτό το πρωτάθλημα. Τι να σου πω, ψέματα. Γιατί μας έβλεπες κακούς αγωνιστικά. Έβλεπα δύο πράγματα. Ότι επειδή έχασε
την ΕΠΟ Ολυμπιακός. Ναι. Επειδή ο Σαββίδης ασχολήθηκε πιο πολύ με την ΕΠΟ από ότι ο δικός σας. Και έβλεπα ότι. Επειδή αυτό ο Πάκος. Άκου εμένα. Έβλεπα ναι. ότι ο Τσιγκουναράς ο δικός σου δεν θα κάνει μεταγραφές που δεν έκανε, πήρε το γέρο Μασούτ. Πίστευα ότι ο δικός μας εδώ θα πάρει ναι. παίκτες. Δεν πήρε καλούς. Πήρε, αλλά ο τραγικούς παίκτες. Δεν πίστευα ότι θα πάρει παλτό αριστερό μπακ και παλτό χαφ. Το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω, ναι. Α, μπράβο. Και φυσικά και περίμενα στο, ναι. στο γκολ μετράει δεν μετράει. Θα πάει σε αυτόν που πλήρωσε περισσότερο. Καλιά. Φύγε! Θα με κάνεις να πω πράγματα. Επίσης να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λες. Ναι. Η ΑΕΚ έπαιξε με 13 παίχτες, 3 διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ είχε 16 παίχτες για 2 διοργανώσεις. Ναι, ναι. Αυτό είναι σημαντικό, ρε φίλε. Δεν μπορεί να το παραβλέψεις. Ναι, ναι. Εσύ... η ΑΕΚ παίρνει ένα πρωτάθλημα μέσα από αγωνιστικότητα. Και από συγκυρίες. Ναι. Πάμε. Γιατί άμα δεν γινόταν αυτά τα δύο πράγματα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν θα το έπαιρνε. Ήταν και θέμα συγκυριών. Δηλαδή, εγώ είμαι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είμαι σε ένα μαγαζί και περιμένω να δω το μάτς. Και λέω είναι 2-0-3-0. Και το μάτς δεν ξεκινάει. Ξέρει ο Ολυμπιακός ότι το μάτς είναι 2-0-3-0. Και βγάζει το γουρούνι, τον Καράπαπα και τον άλλον, πώς το λένε, τον Θεοδωρίδη, μαζί με τον προπονητή. Και είτε το πέταγε το παλικαράκι το. Πώς το λένε. Αυτός κάτω θα πέφτει. Ναι, αυτοί θα προκαλούσαν ναι. και να πέσουν κάτω. Αυτοί ήρθαν για αυτό το λόγο. Συμμαχήσανε λοιπόν ο Ολυμπιακός για να πάρει άκρη το πρωτάθλημα. Αυτή είναι για μένα το η ιστορία. Το θέμα είναι γιατί εσύ σαν μπακ τους έδωσε αφορμή. Αυτό. Ναι. Εντάξει, πάμε επόμενη γραμμή. Χωριάτες είμαστε, δεν θα μάθουμε εδώ. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Κοιμήθηκες, πέθανες. Έλα, φίλε, εσύ, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Έλα, ναι. ναι. Αεκλής από Λιτόχωρο. Μάτος. Δύο πράγματα. Ναι. Πόσο και καταλήγει το συμπέρασμα, ρε, αυτό που λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα πέταγε 3 κολλάκια στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός άμα παίξει. Από τη στιγμή, ρε, αυτό που λέει ότι προτού να παίξει με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ τα δύο ντέρμπι που είχε ο ΠΑΟΚ, πήγε στην Τρίπολη, έφαγε 3 και πήγε και στο Αγρίνιο και αντί για το ημίχρονο να χάνει 2-0, πήρε το μάτι με πέναλτι στο 90. Πώς θα ρίξει 3 στον Ολυμπιακό, ρε, αυτό που λέει. Πολύ κακός ο Ολυμπιακός. Ναι, και την ΑΕΚ την πήρε, ενώ το μάτι έπρεπε να λήξει σβηστό 0-0, άντε 1-1, την πήρε με ένα κόρνερ στο 90. Την πήρε. Την πήρε. Ναι. Τι πάμε είναι. Παρακάτω. Ναι. Ο Σαββίδης δεν μπήκε μέσα λόγω του αισθήματος της αδικίας που αισθάνθηκε. Αλλά. Μπήκε μέσα λόγω του αισθήματος ότι πλήρωσε όλους τους παρατρεχάμενους γύρω-γύρω και χάνει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό μπήκε μέσα. Εσύ δεν θα μπαινες. Να έχει τον άλλον, τον Κασίδη, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, σαν και εμένα, και να βλέπει εκεί πέρα τους άλλους να παίρνουν. Εσύ δεν θα μπαινες. Και να έχεις και τη μικρή σου πίεση, μεγάλη. Και να μένεις στο ξενοδοχείο που μένει και η ομάδα της ΑΕΚ μαζί. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μας πει κανείς για τη Λίβερπουλ. Έλα, φίλε, εσύ είσαι. Καλημέρα. 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 Σε ποια αμυντικά λάθη. Εδώ και 4 παιχνίδια έχει υποπέσει ο Γκαρντιόλα στο αμυντικό κομμάτι. Εδώ μιλάμε για ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Ποια για... είναι τα αμυντικά λάθη που έχει κάνει ο Γκαρντιόλα στα τελευταία 4 μάτς στα παιχνίδια της ομάδας του με οποιοδήποτε αντίπαλο παίζει. Άσο, δύο μάτς με τη Λίβερπουλ και ένα μάτς με την, πώς τη λένε, τη United κτλ. Σ' ακούμε, φίλε, λέγε. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Πεντακάθαρα. Καμπάνα το Αϊθαράπη. Βασικά εγώ είμαι Μπαρτσελόνα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, περαστικά σου. Ήθελα να πω για το μάτι με την Μπαρτσελόνα. Να σε ακούσουμε, φίλε, όμως, βγάλε τα Bluetooth, βγάλε τα κόλπα. Ναι. Να σε ακούμε, φίλε, γιατί ούτως ή άλλως η κινητή τηλεφωνία δεν έχει καλή, πώς το λένε, καλά σήματα. Άμα και εσύ μιλάς μακριά από το ακουστικό. Τα σήματα ναι. της κινητής τηλεφωνίας είναι άθλια. Συνέχισε, φίλε. Τι να πω. Η ομάδα δεν έπρεπε να παίξει. Η ομάδα δεν έπρεπε να παίξει όπως έπρεπε να παίξει. Είδατε, φαντάζομαι είδατε το μάτι, σωστά. Ναι. Το είδαμε από το 60 και μετά. Α, τη Μπαρτσελόνα από το 60 και μετά. Από το 60 και μετά. Από το 60. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα δεν υπήρχε. Δεν ανέβηκε, δεν μπορούσε να ανέβει αυτή η ομάδα. Πες μου τα τρία χαφ της Μπαρτσελόνα σήμερα. Ινιέστα, Μπούσκετς. Ναι. Τσάβι. Ναι, Ινιέστα, Μπούσκετς και Ράκητης. Ράκητης καταπληκτικό. Ο Ράκητης, ναι. Ωραία. Ναι. Σε μένα δεν ξέρω για ποιο λόγο παίζει αυτό το παίκτη. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο παίζει αυτό το παίκτη.
Ο Μέση δεν, έπαινε, δεν ήταν ο Μέση που έπρεπε να είναι. Πικέ ανύπαρκτο. Με το πέναλτι ειδικά που έκανε, που τρίδατε, εντάξει, ο παίκτη. Έχει πάει 30 χρόνια, δεν πέρασε. Και θέλω να μου πει το μέσο όρο ύψου τη Μπαρσελόνα. Εντάξει, δεν το ξέρω. Θα να μην είναι ένα 1,85, 1,86. 1,85 είναι. 1,85 είναι. Είναι 1,90. Αυτές άμα τους πας φυλακή και είναι να αυτοκτονήσουν, δεν μπορούν να βρουν το σκηνί να ανεβούν απάνω, ρε. Τι 1,85 ρε, τρελώσε, ρε. Πού, εντάξει, 1,90 θα είναι, πώς θα τι 1,90 είναι, ρε. Πώς είναι. Τα τρία χαφ τι μπορεί έχουν. Τα χαφ θα είναι... Ο Μπουσκέτς είναι ψηλός. 1,95 κάπου. Είναι 1,92 ο Μπουσκέτς. Ναι, κάπου, ναι. Ναι. 1,92 είναι ο... Ο Σουάρε πόσο είναι. Ο Σουάρε να μην είναι 1,83-84. Όταν γίνεται μεγάλη παλιά. Όταν η μπάλα πάει στον αέρα, χάνει όλες τις μονομαχίες. Ναι, αυτό εντάξει, το εξυπακούει. Το Μανολάς τον έζησε. Τι Μανολάς τον έζησε, στο κέντρο δεν τους βίζαν οι άλλοι. Έχεις δει την Μπαρτσελόνα ποτέ να πηγαίνει να πλευροκοπεί και να σεντράρει, ρε φίλε. Έχεις δει την Μπαρτσελόνα, σαν Σούλη Παπαδόπουλα από πίσω, αριστερός μπακ να κάνει διαγώνια παλιά, 40, 50. Τα έχεις δει αυτά στην Μπαρτσελόνα. Αυτό ξεκίνησα από ότι δεν είναι η Μπαρτσελόνα που βλέπουμε στο πρωτάθλημα τόσο καιρό. Ξεκάθαρα το είχα βαλβέρδι. Μα και στο πρώτο μάτς, το 4-1, το πιο ψηλό είδα, είναι πλασματικό το σκορ. Εντάξει, και εκεί ήταν μέτρια η Μπαρτσελόνα. Όπως επίσης πιστεύω και η απώλεια του Ντάνι Άλβες μέτρησε πάρα πολύ. Σωστό. Ναι, του, ναι, ναι, σαφώς. Αλλά εγώ πιστεύω ήταν καθαρά βαλβέρδι η ήττα της Μπαρτσελόνας, ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα. Με την άποψη ότι δεν γίνεται να κρατάς τον Ντεμπελέ και να το βάζεις 85 ενώ χάνεις. Και να μην έχεις μέσα τον Παολίνιο που ο Παολίνιο εντάξει έκανε. Παολίνιο γιατί δεν έπαιξε. Ο Παολίνιο, το μία ρώτα στο Βαλβέρδε ρώτα. Και εξτρέμ και τρίτο χαφ, δύο θέσεις. Ναι, είναι καλό παίξι. Σε 4-3-3 μπορεί να έρθει σαν τέταρτος, μπορεί να έχει τρία χαφ και τον Παολίνιο εξτρέμ. Να έρχεται σαν... Αυτό το μάτς μπορείς να έχεις αυτά τα τρία χαφ και τέταρτο τον Παολίνιο για παράδειγμα. Και να παίξεις 4-4-2 κοντινό με Σοάρες μέση δύο μπροστά σχέδιο. Ναι, αλλά δεν είναι το σύστημα που παίζει πατώ όμως. Δεν μπορεί να παίξει έτσι. Το σύστημα το παίζω ρε φίλε ανάλογα τον αντίπαλο, ανάλογα τα κουράγια μου, ανάλογα την προσαρμογή στο παιχνίδι. Τι θα πει σύστημα. Είναι αυτό που πες στην αρχή είναι καθαρά Βαλβέρδε η ήττα. Καθαρά Βαλβέρδε. Γιατί δεν κάνεις, κρατάς, παίζεις, ξεκινάει με τη Ρώμα, με το 4-1 το πρώτο παιχνίδι και βγαίνεις με χεσμένος στο δεύτερο παιχνίδι. Βγαίνεις χεσμένος και κρατάς πίσω. Ποιο είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, δεν κάνεις πίσω. Προσπαθείς να κρατήσεις το σκορ, να το κρατήσεις στο 0-0 με κατοχή της μπάλας. Ούτε τον τρίτο στόπερ είδαμε, ούτε τον τέταρτο χαφ είδαμε. Δεν είδαμε. Κλείσε. Και την μπάλα στον αέρα είδαμε. Και όταν έχω υψομετρικά πρόβλημα στο 2-0, έχω και τρίτο στόπερ να βάλω. Δεν το έχει παίξει ποτέ. Κανένας από πού είναι αυτός. Τέτοιος προπονητής. Βαλβέρδε. Ισπανός. Ο Κλόπ λέει ότι το πρώτο λάθος είναι ότι έχει ένα μπακ για κεντρικό τον Λαπόρτ, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και έχει για μπακ αυτό Σανέ που δεν έχει βοήθειες προκαλώντας υπεραριθμία στην πλευρά. Τώρα λέει για τη Σίτι. Τώρα λέει για τη Σίτι. Ναι. Τι θες. Τι, ουίσκι. Και να ήθελα κάτι άλλο, δηλαδή. Το καταπίνει το νερό, αμάσιτο, άστο. Με αυτά τα κολοπάσια, τα Δευτέρες και τις Τρίτες και τις Αργίες και τα αυτά. Λυσάξαμε τις δίψας, να πούμε. Παρακτρέπεσαι. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν δεξί back half, δεν ξέρουμε ποιος παίζει σήμερα στη City. Πότε έβγαινε ο Ντεμπρούινε, πότε έβγαινε ο Σίλβα, πότε δεν έβγαινε κανένας, αλλάζανε θέση, ήταν πολύ άναρχη. Αυτό που είχες πει στο μαγαζί 3-4-3, αλλά εναλλάσσαν τις θέσεις μεταξύ του. Ναι. Και αυτό που θα πω, άντε δεν το βρήκε κανένας, στην πλευρά του Σαλάχ δύο φορές τα μαρκαρίσματα, σήμερα είχε το Σανέ full back και την άλλη, να πούμε, βοηθούσε και ο Ταμέντια από όσο μπορούσε ο Παλικάρι, να πούμε. Ο Φερναντίνιο, συγγνώμη. Και στην άλλη είχε center back για αριστερό back σε τετράδα άμυνας. Και έμπαινε από εκεί ο Σαλάχ και έκανε τα πάρτι να πούμε στη καρδιά του 80. Disco Oz. Συνέχισε φίλε. Εμένα λες. Μάλιστα ναι. 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 Τι κάνετε, καλησπέρα από το Ερυθρόλευκο Μόναχο. Μόναχο Ερυθρόλευκο. Αν έλεγε Στουτγκάρδη Ερυθρόλευκη θα σου κλείνει το χειλτή στο τηλέφωνο. Ναι, ναι.
Μόναχο. 10 εκατομμύρια παοκτσίδες, η μισή μπορεί να είναι εδώ. Τι κάνετε? Καλά, εσείς. Ήθελα να πω και το μεσημέρι προσπάθησα να σε πιάσω, πήρα λίγο αργά. Πήρα για ένα φίλο που είχε πει του ΠΑΟΚ για τα λερωμένα παντελονάκια, λέει, που πήγαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ήθελα να ρωτήσω πέρσι αυτοί αν είχαν τα ίδια λερωμένα παντελονάκια στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό που φύγανε και το πήρανε το μάτσο στα χαρτιά. Επίσης αναρωτιόμουν γνωστός δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ που έκανε βίντεο με γερολότα Μιακής που έλεγε πόσο βαρύ είναι στον αγώνα μπάσκετ με τον Άρη, το θυμάστε αυτό? Το θυμόμαστε, με τον Αναστόπουλο, το θυμόμαστε. Ναι, γιατί ξαφνικά τα ρολότα Μιακής έγιναν ελαφριά μάλλον. Όποτε μας συμφέρουν είναι έτσι, όποτε δεν μας συμφέρουν είναι αλλιώς. Εγώ έκανα πείραμα. Τέλος πάντων. Την πλήρωσε ο Γιώργος Κουμουνιστής. Αν τελικά το άγαλμα στο Ρίο έκανε, χτύπησε παλαμάκια, γιατί δεν ξέρω, φέτος θα πάρει πρωτάθλημα άλλη χρονιά. Ο Χριστός βάρεσε παλαμάκια. Πήγε να βαρέσει, αλλά μέσα να μάθει ψαμάκια. Όταν βαρέσει παλαμάκια το άγαλμα θα πάρει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Ναι. Καταλάβατε τι έγινε φέτος. Για πείτε μας. Με αυτά τα πήραμε τις ενώσεις και τέτοια. Τις πήραμε τις ενώσεις, αλλά δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Αν πρόεδρος έκανε το καλύτερο. Πήραμε τις ενώσεις, αλλά ξεπλύνατε τον Ολυμπιακό. Πάντως εσύ τις έχασες τις ενώσεις. Την κοροϊδεύεις εσύ. Για τρία χρόνια... Εσύ τώρα τα 80-20 ξέχνατα. Ένα αυτό, το άλλο, γιατί, το προπονητή που σου φέρω, τον είδες. Εγώ είμαι 30. Ο χειρότερος Ολυμπιακός που είδα τα τελευταία 30 χρόνια. Καλά, αυτό είναι μια φορά. Τώρα βλέπεις τι γίνεται. Κοίταξε, αν είναι να χάνουμε ένα πρωτάθλημα στα 10 χρόνια και να ρίχνουμε τόσο γέλιο, ας είναι. Φίλε, ξέρεις το θέμα, ότι το 10 που το χάσες, επανήλθες. Τώρα που έχεις πέσει, φαίνεται ότι πάει να παγιωθεί αυτή η κατάσταση. Αυτό σου λέμε τώρα. Αυτή είναι η διαφορά με το όμως. Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου πάλι το ίδιο θα είναι. Και το θετικό, εγώ το βλέπω θετική τη χρονιά. Γιατί αν καταλάβατε τι έγινε φέτος, ξεπλύνανε τον Ολυμπιακό για κάθε αμάρτημα που έκανε τα τελευταία 20 χρόνια. Με τους επικοινωνιακά και τις μαγκές κτλ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτό το πράγμα, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει τις ακαδημίες του, τα νέα τα παιδιά. Τώρα που δεν έχει τα 35 του Champions League, πώς σου φαίνεται. Βρώμα η δουλειά. Σε βρωμάει λίγο η δουλειά. Ναι, σίγουρα. Αλλά τι έχει να πει γι' αυτό. Μου αν έλεγε τι πήρε ο Ολυμπιακός, θα σου έλεγε το κύπελο με την Τρίπολη πριν 15 χρόνια. Το κύπελο που πήραν αυτοί πέρσι στο Κάλπικο δεν ήταν κακό. Κοίταξε, εσύ 20 κατά χρόνια έχει 70-30 διαιτησία. Εδώ σα δώσαμε λεφτά, κάνετε τίποτα. Στάσου, μην τα βάζει την ίδια ζυγαριά. Μην τα βάζει την ίδια ζυγαριά. Η ζαχαρία του. Τέτοιο εδώ τον Μπανκαροτσάκι δεν λέτε τίποτα. Στο θησαυρό του Ζαχαρία η χοντρή δεν το ίδιο. Με μια που πήρε 5 κιλά, ξέρω εγώ, στις διακοπές, δεν το ίδιο. Δεν το ίδιο. Θέλω να σου πω, αφού κατάφερε, έχασε το πρωτάθλημα φέτος, πάει τελείως αυτή η ιστορία. Εγώ μια συμβουλή θέλω να εσύ δώσω. Εσύ τώρα γιατί χάρηκες που το πήρε η ΑΕΚ? Εγώ γιατί χάρηκα, όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού φέτος, όλοι όσους ξέρω εγώ, ήθελα να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Θέλεις από. Ποια περιοχή μας ακούς? Τα αδερφάκια, Μόναχο. Επειδή τους μεγαλώσαμε. Μόναχο. Μόναχο είσαι. Ορίστε. Ναι. Μόναχο, ναι. Και ευχόμαστε να το πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτή η αλαζονία, ρε φίλε. Κάπου τρελαίνεσαι μετά. Δηλαδή, όταν σηκώνονται τα λάχανα να σε χτυπήσουν, ας πούμε. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ όπως λέω μαλάτος. Έχω 44, ρε. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι φτάσε μια φορά τον Άρη στα πρωταθλήματα, παίρνα ένα παραπάνω τη Λάρισα και μετά κοίτα αυτό που έχει 44. Δηλαδή, βγάλατε φυσικό την άλλη φορά να μετρήσει το ρολό. Για βγάλε ένα μαθηματικό να σου πει στατιστικά σε πόσα δισεκατομμύρια χρόνια θα έφτανε ο ΠΑΟΚ το Ολυμπιακό στα πρωταθλήματα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ναι. Πάντως, κοίταξε να δεις, δεν είναι μια χρονιά το έχασες και μετά επανέρχεσαι. Αυτό που σου είπε ο Αριανός από την Αθήνα. Φαίνεται να είναι μόνιμη κατάσταση. Μια... Εγώ το ευχαριστούμε αυτό που παθαίνουμε, γιατί κακά τα ψέματα πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει ομάδα. Το μεγαλύτερο λάθος του Ολυμπιακού είναι ότι σκότωσε τον Παναθηναϊκό. Και από τη στιγμή που δεν έχει αντίπαλο, έναν αντίπαλο που σε κοντράρει τώρα, όχι μικρό μεσαίες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι η Μούρθια της Ισπανίας τώρα, δεν σε κοντράρει. Από τη στιγμή που σκότωσε τον Παναθηναϊκό, πέθανε ο ίδιος. Μάλιστα. Λες εσύ. Αυτό πιστεύω. Επόμενη γραμμή. Πάμε στον κύριο. Μάλιστα. Μ' ακούτε? Τέλεια. Ωραία. Επειδή θέλω να πω κάτι για τον κύριο Ολυμπιακό από την Bayern, από πού είναι. Θέλω να του πω Αλέξανδρο, για τον πάγο ναι. Της Ευρώπης λίγο, να του μιλήσω λίγο για Ευρώπη, γιατί έχει μάλλον μεσάνυχτα. Ναι. 1980, όχι πιο παλιά, δεκαετία, ναι, 80. Καταρχήν πήρες άδεια από τον παπά σου για να μιλήσεις. Με την Bayern το 80. Φτάσου, περίμενε. Τον παπά το ρώτησες. Με την Bayern το 80. Δεν απαντάει. Με την Bayern, να πείτε μου. Τον παπά σου το ρώτησες για να μιλήσεις.
Ναι, τον έβαλε για ύπνο και κοιμήθηκε εδώ τα κολλήρια του. Σε έβαλε για ύπνο και αυτό. Λοιπόν, να μιλήσω, άσε να μιλήσω. Το πω είμαι διακόπτη. Πρόσεχε και τα άλλα σου αδιανάκι που είχε γυρνάει δίπλα σου. Σε έβαλε να κοιμηθεί και αυτό κοιμήθηκε. Εγώ θα κοιμηθώ τώρα, μέσα από εκεί. Απλά θέλω να σου πω για όλο το ΠΟΚ γενικά. Θέλω να πω τον κύριο Ολυμπιακό από την Πάγια, την Πάγια. Ότι το 80, άμα θυμάται καλά, τότε και δεν είχε γεννηθεί. Εγώ ήμουν 11 χρονών και άκουγα στο ράδιο από την ΕΡΤ 1 τα πέναλτι που. Στο ράδιο από την ΕΡΤ 1 άκουγες, ναι. Για ΕΡΤ 1, την ΕΡΑ Σπορ, συγγνώμη. Ναι. ΕΡΑ Σπορ άκουγα. Ραδιάκι είχα δίπλα μου, 11 χρονών, γιατί και το 78 που έγινε σεισμός, έβλεπα Μουντιάλ. Ναι. Άλλη φάση εκεί. Δεν είναι σεισμός. Φύγαμε, δεν είδα τίποτα. Δεν με νοιάζει ο σεισμός. Ωραία. Σεισμός, σεισμός, ο Πάκος, ο Άκουνας. Ναι. Με μη διακόψεις λίγο. Σε προχωρήσαμε να μη διακόψεις. Ναι, αλλά το 80 δεν έγινε ο σεισμός. Το 88 έγινε ο σεισμός. Το 80 παίξαμε με την Bayern, θυμάσαι. Όχι, το 83 παίξατε με την Bayern. 83 έτσι, έστω. Εμείς τα από παίξεις στο περιχοντάκι. Δεν θα μείνουμε σε πια πότε παίξαμε την Bayern. Απλά θα να πω πόσες φορές βάλεις το πέναλτι. Επίσης θέλω να τον πω τον κύριο Ολυμπιακό από τον Bayern. Ότι η Bayern μπορεί να κάνει πλάκα τη Manchester United, τους μπέμπιδες όπως λέω εγώ, γιατί το 69 έπεσε το αεροπλάνο τους και καταγγείλει το λίγο μάλλον. Πάω αλλού τώρα, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι έπαιξε και μέσα ο Manchester Ολυμπιακός, όπου και να έπαιζε ο Ολυμπιακός, 7 φάγε από τα δεύτερα της Juventus. 4 φάτρο και από εμάς και ο Άρντα τον έκανε πλάκα μέσα στο Περιστέρι. Πόσο έριξε κύριε Ολυμπιακέ μας στο Περιστέρι. Το ΜΑΤ, ο Ατρόμητος Ολυμπιακός. Επίσης θέλω να πω, πόσο έριξε τα ΕΚΑΚΙΑ, πόσο έριξε στο Περιστέρι το ΑΕΚ, Ατρόμητος ΑΕΚ, πόσο έριξε, συγγνώμη, στην Τρίπολη, τι έκανε η ΑΕΚ που εμείς χάσαμε, μόλις γύρω στον γκολ το δεύτερο που μισοφαρίσαμε 2-2, σηκώθηκα και έφυγα από την ΚΟ και πήγα, και πήγα στο Τικάκι. Φύγε, φύγε, πάνε κοιμήσου με τον παπά. Έβαλε πάνω κούμποσε τουρμπίνα. Κούμποσε τουρμπίνα τώρα, ναι, καλά. Κομπρέσορας. Έλα φίλε. Διάλειμμα. Δευτερόλεπτα διάλειμμα, ανοίγουμε πάλι γραμμές. Φύγαμε. Εντάξει, κύριε Σμιτή. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Goldmall.gr. Δείτε σήμερα δεκάδες προτάσεις με εκπτώσεις έως 50% για τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις στην πόλη, τις κορυφαίες κινηματογραφικές επιτυχίες της εβδομάδας, αλλά και τα πιο ενδιαφέροντα live στη Θεσσαλονίκη. Δείτε όλες τις προσφορές και αποκτήστε τώρα το κουπόνι της επιλογής σας στο www.goldmall.gr για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο Σεμέδο πάει για το μαρκάρι. Δεν ξέρω αν είναι εντολή. Γιατί πάει σε man to man μαρκάρισμα. Για να το δω. Ναι. Ναι, ρε, ναι. Ναι. Και τον κόλ του Μανώλη. Τι πάει η ζώνη, τρίχες, για να δω. Όχι, μα του Μάν, τον έχει πάρει αγκαλιά. Τον έχει πάρει, ναι, τον έχει πάρει. Αυτό σου πάει. Του έχει πάρει το πρώτο δοκάρι ο Μανολάς. Μετά τον Ντάνι Άλβες. Τον έχει πάρει Μάν του Μάν, ναι. Ο Σεμέδο τον περνάει ο Μανολάς τουλάχιστον, για να δω πόσους πόντους. Τουλάχιστον 12 πόντους τον περνάει. Ναι, αλλά σου λέει ο Ντάνι Άλβες που δεν ήταν ψηλός. Ναι. Το σώμα το βάζε. Καλημέρα, φίλε, έλα. Αυτό που λε. Λίγο κλείσε, αν έχει την καλοσύνη, το. Το κλείσα. Ναι, ναι, έλα, πάμε πάλι. Αλλά αυτό που λέει, οι Ολυμπιακοί πολλοί επιστήμονες είναι, ρε φίλε. Τα τελευταία 15 χρόνια ούτε το μισό γήπεδο στο όταν παίρνουν το πρωτάθλημα δεν πάνε. Και θέλω να μου πει αυτό τώρα ότι έχει 44 καθαρά πρωταθλήματα και τα έχει χαρεί και τα 44. Δεν μπορείς να τα χαρεί, ρε φίλε, είσαι σε τέτοια ηλικία που δεν μπορεί να τα χαρεί. Άλλο λέω εγώ. Εσύ, αυτό που λέει, άμα ο Γάβρος μέσα στην Τούμπα, έτσι, έτρωγε 3 γκολ, πες μου χαλάτε το πρωτάθλημα. Κοίταξε, ο Γαύρος, πάλι θα το πω, στην Τούμπα ήρθε να μην παίξει. Ναι, αφού είναι επιστήμονες οι άνθρωποι, ρε Αυτόπουλε. Ήρθε να προκαλέσει για να πέσει, γιατί δεν ήταν καθόλου καλά ο Γαύρος αγωνιστικά. Το κατάφερε όμως. Ή ο άλλος Εσκομπάρ που πήρε την ομάδα και έφυγε.
Ναι, ρε, σίγουρα αυτό με τι φάση. Δεν έρχεται, παίζει μέχρι το 89, τρώει το μπαλάκι και μετά αδειά, δεν παίζει. Το κακό, το κακό έτσι, είναι έτσι ότι. Έτσι το χάσαμε το πρωτάθλημα. Άκου να δει. Το κακό είναι ότι ο Εσκομπάρ τρομοκρατεί και του δικαστέ περισσότερο από το δικό σου. Εδώ στην Ελλάδα, κοίταξε, άκου μια λογική. Στην Ελλάδα είναι μια χώρα των καϊμπόιδων. Είναι μια χώρα τη καγκουριά. Far West. Ναι. Όποιο προσπαθεί να εκπολιτιστεί, να ευρωπαϊστεί, νομίζω χάνει το. Χάνει το παιχνίδι, χάνει το δρόμο. Λοιπόν, οπότε το να προσπαθήσετε να εκευρωπαϊσετε την Τούμπα, να την κάνετε Δελασάλ, να την κάνετε γκόμενο παγίδα κτλ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γυρίσει η Τούμπα σε δεκαετία του 80. Άρα όπως ήμασταν στην αρχή που φωνάζαν για τις φωτοβολίδες και για αυτά, γιατί ανάβετε φωτοβολίδες ή γιατί ανάβουμε. Σε αυτή τη χώρα, άκουσε να δεις τι έχω καταλάβει. Σε αυτή τη χώρα. Ο ευγενής μαθητής τρώει μπούλινγκ. Ο επιμελής μαθητής. Του τρώνε τις γκόμενες. Τρώει, ναι. Ο ευγενικός άντρας. Του πηδάνε τις γυναίκες. Ναι. Ο σωστός γείτονας. Θα του βάλουν τα σκουπίδια έξω από το. Θα του φάνε το πάρκινγκ. Θα του φάνε το πάρκινγκ κτλ. Εγώ δεν προσαρμόστηκα στην Ελλάδα άδικα έτσι. Έγινα δηλαδή ένα βόδι και μισό, ένα κάγκουρα. Εσύ αυτό που λέτε. Τι να κάνω, φίλε, δηλαδή. Να πάω να κάνω την Τούμπα Ευρώπη. Βιετνάμ θα την κάνω. Εσύ αυτό που λέει δικό μας κουτάλι, δικό μας τάβλ. Θα βγάζω το εδώ τον δικηγόρο και θα του λέω τι λέει ο νόμος. Θα αυτό που για ένα πράγμα είμαι χαρούμενος. Ότι θα κατέβω στην Αθήνα με την ΑΕΚ. Μόνο γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Θα κατέβω στην Αθήνα με την ΑΕΚ. Και φέρει εσύ αυτό που λέει κανένα ΠΑΟΚ να μας μιλήσει για ΠΑΟΚ. Μας φέρει στους Αργιανούς για να μας μιλήσει για ΠΑΟΚ. Η ομάδα τους πέφτει να πούμε, οι άλλοι δεν ανεβαίνουνε. Η ομάδα τους το μπάσκετ να πούμε ξαναφεύγουν Α2, στο ποδόσφαιρο δεν ανεβαίνουνε. Τι φάση. Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ρώτα το. Θεωρείς δειλία που δεν βγήκε η Άγκη να παίξει στον αγώνα. Τι ήταν. Εσύ πριν από 2 χρόνια που δεν κατέβηκε στον ημιτελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, αυτό τι πράξη ήταν. Διαμαρτυρία. Εγώ δεν κατέβηκα, ρε φίλε, του είπα δεν κατεβαίνω. Αφού γουστάρετε έτσι, δεν κατεβαίνω. Και όσο για το άλλο για τον Παναθηναϊκό, εγώ μπήκα, έπαιξα μέχρι το 69. Και μετά έγινε αυτό. Ναι, επειδή έχανε το μάτς, άμα το κέρδιζες. Και άμα το κέρδιζες, τι πάλι play-off δεν πήγαινα. Άμα το κέρδιζες, θα σηκωνόταν ο Ίδιτς σαν τα κρύα τα νερά επάνω, κονιόρδος. Θα ξαναέπαιζε το μάτς μια χαρά. Εσύ φίλε, στα play-off δεν πήγα εκείνη τη χρονιά, πέρσι. Μπήκες, ναι. Άμα το κέρδιζα το μάτς, όπως το κέρδιζες, άλλαζε κάτι. Όχι. Ενώ τώρα παίζεται πρωτάθλημα σου λέει, κατάλαβες. Αυτό πρέπει να είναι ένα κύπελο. Θα κατέβουμε παρέα. Να φέρουμε τουλάχιστον ένα κύπελο εδώ. Θα το φέρουμε ξανά το κύπελο αυτό που λέει. Ναι. Αυτό είναι στάντα. Και να πάλι θα δούμε. Πάλι θα κάνουμε τις μανούρες μας εκεί. Γι' αυτό σου λέω. Θα κάνουμε σάκο για να είμαστε προετοιμασμένοι. Έτσι. Απλά κανονίστε. Από το Σάββατο ξεκινάει ο παλιός ο ΠΑΟΚ, φίλε. Τελειώσα τα ψέματα. Άντε να σε δω. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, είπες πριν ότι ο ΠΑΟΚ εξευρωπαϊστήκε. Όχι. Λέω. Και το να πας να εξευρωπαϊστείς σε μια αυτό χώρα. Αυτό το είπε ο Ραπτόπουλος. Ναι, όχι, το να πας να γίνεις Ευρωπαίος στην Ελλάδα, μόνο χάσιμο. Εδώ οι άλλοι βάλαν το μηχανάκι μέσα σε αλάφυρο για να το δείξουν στους άλλους. Καλά κάνανε. Γι' αυτό σου λέω, τι εξευρωπαϊστήκε. Καλά έκαναν. Ραπτόπουλε, μόνο ΠΑΟΚ. Φύγε. Ζήτω τα εξωτικά, ζήτω τα εξωτικά. Έχουμε να ζήσουμε ωραία πράγματα. Αν θα σα βγάλω εγώ από το Δελασάλ, τι διάλογο καλαμαρί και Δελασάλ, τι θα γίνει να πούμε. Ναι, επόμενη γραμμή. Δελασάλ. Φρέρ Αντουάν, Φρέρ Πιέρ και Φρέρ δεν συμμαζεύεται. Φρέρ το Καπουτσίνο. Και Φρέρ το Καπουτσίνο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Να το Σοπασόκ. Λοιπόν, θέλω να το θυμίσω το προηγούμενο. Ξέχασε τις 7 αγωνιστικές. Και τι έγινε. Αυτές τις 14 θα γίνουν του χρόνου. Και τι έγινε. Με αυτά τα μυαλά. Είσαι υπότροπος. Λοιπόν, ναι. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Ναι. Ούτε μέση, ούτε μέση. 65.000 κόσμο στην Καμάρα. να κάτσε μέχρι το λιμάνι, όσο άκουσε, άκουσε. Πάντως και πήγε ο Μακεδονία Στράκης εκεί πέρα. Ούτε μέση, ούτε με τα 73 εκατομμύρια προπονητές. Τίποτα δεν γίνει. Ο 73 παίρνει, λέει, της Manchester City. Πώς. Ο προπονητής. Τι 73. Τι 73. Εκατομμύρια. Τι έννοιες, ετήσιο εισόδημα. Ναι.
Συγγνώμη, ο Κουαρδιόλα δηλαδή παίρνει κάθε χρόνο 73 κατά. Πόσα παίρνει. Όχι, ρε, μην είναι μαγεμένο εσύ. Έτσι λένε. Πόσο Πασόκ είσαι, πλέον. Πόσο παίρνει. Πόσο παίρνει. Δεν μπορεί να παίρνει. Πόσο παίρνει, σε ρωτάω. 73 δεν μπορεί να πάρει. Πόσο παίρνει. Ξέρω, κάνει 15 θα παίρνει. Ρε φίλε, δεν έχει τον Αντρέα πρωθυπουργό η Αγγλία. Ρωτώ άλλη μια φορά, πόσα παίρνει. Πόσο εξεργόμενο του Γκουαρδιόλα. Ρε φίλε, προπονητή πάνω από 10 δεν μπορεί να πάρει χρόνο. Πόσα να πάρει, 12, 13. Λοιπόν. 10 έπαιρνε ο Μουρίνο και ήταν το πιο ακριβό συμβόλαιο προπονητή που υπήρχε. Ποιο? Ο Μουρίνο, 10 που είχε πάρει. Ο Μουρίνο τουλάχιστον. Όχι, Μουρίνο, ρε. Ήταν και μάγκα. Εδώ δεν υπάρχει μαγιά απόψε. Τελειώσανε. Μάλιστα. Δεν μπορείς, όλες οι ομάδες της Ελλάδας πόσο μπάτζες έχουν, πόσα εκατομμύρια. Όλες οι ομάδες της Ελλάδας. Θεωρητικά είναι κατοστάρικο όλες μαζί. Ε? Για Super League θεωρητικά όλες μαζί και ένα κατοστάρικο. Ούτε. Ναι. Η Manchester City πόσο έχει. Ένα δις πόσο έχει. Μπορεί και ναι, να λοιπόν, η μαγιά τους έφυγε απόψε. Τους έφυγε, ναι. Α, έτσι. Του μέση του φύγει μαγιά. Του φύγει. Να, όλα, το μισό μου, τι, ο Μέση σήμερα μου δείξε ότι σκέφτεται την Αργεντινή. Ποιος? Ο Μέση σήμερα μου δείξε ότι σκέφτεται την Αργεντινή. Νομίζω λίγος πέφτει για το παγκόσμιο. Μακάρι να το πάρει. Ναι, αυτό μου δείξε σήμερα. Εγώ εμένα μου δείχνει ότι δεν είναι ο Μαραντόνα ο Μέση. Λίγος πέφτει για να πάρει παγκόσμιο. Μακάρι να το πάρει. Και άμα ο Μέση δεν τραβήξει. Καλά, άμα δεν τραβήξει ο Μέση, άστα. Κρεμάσα σαν τα βυζιά της Δήμητρα Ζηλιάνη. Όπως γίνανε ναι. Απόψε θα γίνουν. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, και εσύ μη φανατίζεις τον κόσμο. Ναι. Γιατί μεθαύριο ο τελικός θα γίνει και αν χάσουμε, πού θα κρυφτούμε. Πρώτη φορά θα είναι. Α, εντάξει. Θοδωρά. Πρώτη φορά. Έχουμε Πασόκρε, δεν μας αμέσως. Θοδωρά, άκουσε με. Το Πανεπιστήμιο τι λέει. Καλά, μια χαρά. Ποιο Πανεπιστήμιο, σε σχολή. Θα σας συμβουλεύσω. Όσοι περάσαν από εκεί, όλοι σκοτωθήκανε με τον Αυτόπουλο. Από μακριά και αγαπημένοι. Γι' αυτό πάω κι εγώ στην Αθήνα, μην αγχώνεσαι. Ναι. Πώς? Γι' αυτό κι εγώ πάω στην Αθήνα και δεν μένω εδώ. Μην αγχώνεσαι. Από μακριά. Κατάλαβες. Όλους τους κυνήγησε. Πάντως, ο 73 να παίρνει ο Κουαρδιόλα μόνο με Πασόκ κυβέρνηση. Σε παρακαλώ, ειλικρινά σου λέω, προχτές το άκουσα στην Ερασπορ. Ψάξ στο ίντερνετ να δεις. Δεν ξέρω, εγώ δεν βάζω στοίχημα. Αν είναι και ένα πακέτο Ντελόρ μέσα, μόνο έτσι γίνεται. Κοίταξε να δεις. Αν ευκαιρείς τώρα αυτή τη στιγμή, ψάξ το και να πες το στον αέρα να δούμε. Πάει πακέτο Ντελόρ και πάρω και τον Ντελόρτε. Κλείσε. Εντάξει, άτυχε. 2 και 10 εκατοστά. Ένα, ο Σεμέδο ένα 97, ένα 90 άλλο. Πήγε το πάρει την κεφαλιά. Καλημέρα. Ντελόρτε. Ντελόρτε. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σας, Ολυμπιακός είμαι. Καλά να πάθεις, φίλε. Ετοιμάζω για πέτρινα χρόνια. 21 χρονών είμαι από Θεσσαλονίκη. Ο μπαμπάς σου είναι Αριανός. Ακριβώς, ναι. Το κατάλαβα. Μου έκανε Ολυμπιακό για να μην γίνεις πάω. Ναι. Εγώ ήθελα να πω κάτι ράπ, γιατί τώρα όλες αυτές τις μέρες ακούω παοξίδες, αεξίδες. Δηλαδή θέλω να μου πείτε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι κυνηγημένη ομάδα φέτος. Ποιος, τι είναι ο Ολυμπιακός? Κυνηγημένη ομάδα. Από πού είναι κυνηγημένη? Τον πρόεδρο κυνηγάνε, τους παίχτες κυνηγάνε, όλους μας κυνηγάνε. Τον πρόεδρο ποιος τον κυνηγήσε? Ποιος τον κυνηγήσε? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τι του έκανε δηλαδή. Τι του έκανε, του κατηγορούν για πράγματα που δεν έχει κάνει. Ο ένας ξέρεις όπλα, εσύ τι έχει κάνει. Ξέρεις τι έχει κάνει ο καθένας από αυτούς όλους. Τι έχει κάνει ο Σαββίδης, τι έχει κάνει ο Μαρινάκης. Τι έχει κάνει ο Μελισσανίδης, τι έχει κάνει ο Σπανός, τι έχουν κάνει. Για τους άλλους δεν υπάρχει σκεπτικό υλικό. Για τον κύριο Μαρινάκη δεν υπάρχει τίποτα. Μια καράβι από τον Περέα είναι. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Ναι, τι θα γίνει. Ποιος τον κυνηγάει? Τον κυνηγάει κανένας διαιτητής? Ποιος? Γιατί οι διαιτητές στα ίσια μας παίζουν. Ναι, επειδή σε παίζουν στα ίσια 10 χρόνια. Ρε φίλε, ναι. Συγγνώμη λίγο. Με τρελάνεις, συγγνώμη λίγο. 20 χρόνια ό,τι τρύπα υπήρχε τη γέμιζες.
Από όπου περνούσες αποτέλεσμα έπαιρνες. Δεν μπορώ να ακούω έναν Ολυμπιακό να κλαίει μετά από 20 χρόνια διαρκεία τέτοια. Δηλαδή. Ξέρω λίγο με ποιο μιλάω. Τι ομάδα. Εγώ Αργιανός είμαι. Καλά τώρα και μιλάτε τώρα για τον Ολυμπιακό. Ναι, γιατί δεν έχουμε άποψη. Τι να πούνε για τον Ολυμπιακό. Τι σε κάνανε. 20 χρόνια. Τι σε κάνανε. Έχεις κάνει τα πάντα. Έχεις πάρει πρωταθλήματα. Champions League έχεις πάει. Κύπελα, ιστορίες. Δεν μπορείς να κλαίγεις, ρε φίλε. Δεν μπορείς. Έλεγες 20 χρόνια την ΕΠΟ και την ΚΕΔ. Και μία χρονιά δεν την ήλεγξες. Εγώ νομίζω ότι είχαμε ομάδες και τα πέρα. Ορίστε. Είχαμε ομάδες και τα πέρα. Είχες και ομάδα. Αλλά είχες και τα άλλα. Καλά, αυτό δεν ξέρω. Εγώ έβλεπα ομαδάρες να παίζουν μπάλα και χαιρόμουν. Είχες ομαδάρα, αλλά είχες και το υπόλοιπο θεσμικό πλαίσιο που σου επέτρεπε να κάνεις αυτά που έκανες. Σε ενοχλεί, ε. Δεν σ' αρέσει. Εμένα. Ναι. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι το είχα. Τι δεν αισθάνεσαι? Ότι το είχαμε μαζί μας όλο αυτό. Κάτσε ρε φίλε, μόνο τα πέναλτι που έχει πάρει ο Αλεξανδρής, παχταράζε λέω, αλλά μόνο τα πέναλτι που έχει πάρει αυτός, οι άλλοι πρέπει να κάνουν 10 χρόνια να τα πάρουν. Τώρα πλάκα κάνεις ή μιλάς σοβαρά φίλε? Σοβαρά δεν τα μιλάω, γιατί να κάνω πλάκα, εγώ αυτά που βλέπω λέω, 21 χρονών είμαι και βλέπω τόσο 21 καιρό 21 χρονών τυφλός είσαι ρε φίλε, δεν έχεις δει τίποτα. Τυφλός? Τυφλός. Καλά, εγώ αυτά που είδα φέτος νομίζω πρέπει να αρχίσω να ανάβω λαμπάδες στην εκκλησία να μας λυπηθούν. Ναι, πάνε να ξεμολογηθείς τον παπά και να πεις ότι σε εξορκίσαν κιόλας. Θα πάω με τον κόκκινο στο Άγιο Όρος. Ναι, πάτε εκεί να σας κάνουν καλόγεροι. έλα, Ράφκα. Καλό βράδυ. Παρεκτρέπεσαι. Για το Άγιο Όρος σε βλέπω. Παρεκτρέπεσαι. Σε κλείσου σε κάναν τύπο εκεί να πάει 30 χρόνια με γυναίκα. Σε κάναν κελί. Αυτά που λες θα σε κάνει. Με τη Θάσο θα ακούγεσαι. Άντε μπράβο. Πάμε από την γραμμή. Στα λιμενάρια θα σε ακούσω. Αχ πως πονώ. Καλημέρα. Έτσι θες εσύ γιατί σε μιλάω γενικά. Έπρεπε να είμαι κανένας παοξής εδώ. Ας γίνεται καμπηγίτσι. Νομίζω έκανε φλά. Αχ πως πονώ. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τότε. Φίλος της ΑΕΚ. Έλα ρε Αραούχο, λέγε. Τι να πω. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όπως λέει και ο φίλος σου δίπλα. Ναι. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει αποδείξει ότι έχει την καλύτερη ομάδα. Το λένε όλοι οι προπονητές στην Ελλάδα, οι ποδοσφαιριστές, ο κόσμος, το βλέπουνε. Ναι. Και για τον ΠΑΟΚ τι να πούμε. Φτάσανε στο σημείο να έχουν δύο ντέρπι μέσα στην έδρα τους. Ναι. Τα οποία ντέρπι έπρεπε να τα πάρουν. Δεν τα παίξανε. Και πήγανε. Καράδες, δεν και τα πήγανε. Και βάλαν τα χεράκια τους και βγάλαν τα ματάκια τους με τα ίδια τους τα χέρια. Ναι. Και αυτό που λένε τώρα και φωνάζουν και τσιρίζουν ανάμε είναι δώρον άδωρον. Ναι. Εφόσον τα κατηγορητήρια ήταν εις βάρος τους και στη δεύτερη περίπτωση με την ΑΕΚ τιμωρηθήκανε. Απλώς τιμωρηθήκανε λιγάκι αυτό να με κανονικά έπρεπε ή μείον 6 βαθμούς ή υποβιβασμό εφόσον ναι, μπήκε ο πρόεδρος. Εσύ το 86 που έκανες δωροδοκία και δεν σε υποβιβάσαν καλά ήτανε. Τι έκανε και τι έκανε δηλαδή. Συγγνώμη. Τι έκαναν. Χτύπησαν κανέναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το Δημητριάδη το σαπιοκυλιά του έδωσε κανένας κανένα μπουκέτο τον ξαπλώσει. Όχι. Εγώ του την κάδιζα, το λέω εγώ υπεύθυνα. Όχι. Εγώ του την έριχνα. Αν ήμουν δηλαδή πάγκο του ΠΑΟΚ. Μέσα στην τούπα, στην έδρα μου δηλαδή. Κάτσε ρε φίλε. Ένα λεπτό. Και τι είναι το κήπεδο να μπαίνει κάτσε, ο καθένας μέσα. Είμαι, όχι, να είμαι στον πάγκο εγώ. Στον πάγκο, άλλο. Γενικός αρχηγός. Αλλά όχι μέσω γήπεδο. Όχι, πάγκο. Ναι. Θα του την κάδιζα φίλε. Το χοντρό. Με την κοιλιά. Θα του την έριχνα. Του την έριξε κανένας. Όχι. Χτύπησε κανείς το διαιτητή, σφαλιάρα, πουνιά, αυτίση με αυτό. Όχι. Έδιρε κανένας κανένα παίκτη της ΑΕΚ. Χτυπήθηκε κανένας παίκτη της ΑΕΚ. Όχι. Πώς θα υποβιβαστεί. Καλώς πρέπει ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί. Αλλά για πώς θα υποβιβαστεί, τι έκανε. Τι έκανε για να υποβιβαστεί, ένα λεπτό. Τι έκανε. Πετάχτηκε καμιά βολίδα από πάνω, χτυπήθηκε κανένα παίκτη. Με το Σάχα τότε, που τα βρήκαν ο Δέλας με το Ζαγοράκι. Τα τσιμιτσικότσι και ούρο 2004. Εκεί, άμα θέλανε. Άμα θέλανε, εκεί τότε ναι. Αλλά εδώ δεν έγινε κάτι. Μπήκε ο Σαβίδης μέσα και είχε στη ράχη του ένα όπλο το οποίο το είδε ο φωτογράφος Γκόρας και Μακρίδης να πούμε και τον βγάλαν φωτογραφία. Klein Mind. Μα απογορεύεται αυτό το πράγμα. Τι απογορεύεται. Δεν μπορεί να μπαίνει ο πρόεδρος μέσα στον αγωνιστικό ναι. χώρο με όπλο. Εδώ η γιατί ίδια... είδες το όπλο, εσύ να τον χτυπάει το όπλο. Συγγνώμη. Να σε κανένα
η ίδια η αστυνομική απογορεύεται να είναι μέσα στο γήπεδο με οπλισμό. Βράσε τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Με η εικόνα. Κράνος, με την ασπίδα και με τον κλώ. Βράσε την ασπίδα. Ήταν η εικόνα του γήπεδου για υποβιβασμό, ΠΑΟΚ. Αυτό πιστεύεις ότι ήταν το δίκαιο? Ο κανονισμός τι λέει? Και εφόσον είσαι υπότροπος και έχει μπει ο πρόεδρός σου με όπλο μέσα, υπήρχε ο κανονισμός που λέει ή μείον 6 ή υποβιβασμό. Ρε, εσύ σαν να εξής σαν τον κανονισμό. Αυτή η εικόνα του γηπέδου χωράει η ομάδα του ΠΑΟΚ να υποβιβαστεί για αυτό το πράγμα? Όχι, όχι. Αυτό όχι, λέω εγώ. Α, τι λέω κανονισμός τώρα στην Ελλάδα. Η εικόνα ποια είναι? Εντάξει σε αυτό. Πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε. Γιατί έγινε αυτό, ναι. Αλλά όχι και να υποβιβαστεί. Γιατί βγαίνουν και μιξοκλαίνε τώρα αυτοί οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ? Γιατί μιξοκλαίνε οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ? Ναι. Είχανε ποινή χάδι και τώρα βγαίνουν και λένε διάφορα. Να μην θα κάνουν συλλαρητήρια και θα κάνουν το ένα το πάνω. Φίλε, οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ. Γιατί δεν παραδέχονται ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα? Φίλε, οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ. Αυτά που έλεγες, αν τα θυμάσαι καλά στην αρχή, ότι η ΑΕΚ έχει 13-14 παίκτες, να σου πω ότι έχει 3 ενδεκάδες, 32 παίκτες έχει η ΑΕΚ. Και είναι οικογένεια, είναι προπονημένοι σωστά, έχουν προπονητή καλό, έχουν τα πάντα. Βέβαια, είχανε τρία όντως καρπούζια στην ίδια μασχάλη και τα όντως, τρία όντως τα αντέξανε η πιο γυμνασμένη ομάδα και δεν χάσανε από κανέναν. Όντως, η πιο προπονημένη ομάδα του πρωταθλήματος, όντως. Respect, όντως. Η καλύτερη ομάδα στην φυσική κατάσταση. Δεν έχω να πω. Εγώ δεν περίμενα να αντέξει η ΑΕΚ. Σπαθή σου μιλάω. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Στην αρχή όμως το έλεγες διαφορετικά. Πώς? Δεν περίμενα εγώ Απρίλιο μήνα ότι η ΑΕΚ θα φουλάρει έτσι σχέδιο. Ότι οι γραμμές θα είναι στα 30 μέτρα. Ότι θα κλέβει πιο μπροστά από το κέντρο και θα κάνει στα 25 μέτρα επίδεση. Σωστά. Δεν το περίμενα. Θα σου πω ότι... Σωστά. Δηλαδή, όταν βλέπω μια... Άκουσε με. Όταν βλέπω μια Μπαρτσελόνα με αυτά τα χαφ να καταραίει. Όταν βλέπω μια Σίτι με De Bruyne, Σίλβα, Φερναντίνιο να καταραίει στο δεύτερο ημίχρο. Να καταραίει. Λογικά πάει το μυαλό μου ότι θα καθαρεύεις και εσύ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή ήταν η λογική. Το παράλογο ήταν το, να γίνει όπως έγινε, το γεγονός ότι ναι, κρατήθηκε με τέτοιες δυνάμεις η ΑΕΚ. Και μπράβο της. Συγχαρητήρια. Είχε αυτούς τους 32 παίκτες εισάξους. Κάνε πολύ καλό rotation ο Μουστάκας. Αν όχι μέτριους αυτό, που ξεκίνησε με μια εντεκάδα, είχε τόσους τραυματισμούς, τόσες παίκτες που έχασε, να είμαι και αυτό, και έβγαλε μια άλλη εντεκάδα και παίρνει δίκαιο το πρωτάθλημα. Έφυγε. Αυτό μπορούσαν να το παραδεχθούν όλοι να. Καλό καλοκαίρι, φύγε. Και έγινε καλό καλοκαίρι. Να σε καλά. Επόμενη γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι ο Παοξής διαμαρτύρεται. Ναι. Γιατί ενώ πήγε κόντρα στο DNA του και έκανε για δύο μάτς στο γήπεδο Εκκλησία, χωρίς να δώσει δικαίωμα κανένα, ανεξαρτήτως το ρολό που ξέφυγε. Ναι. Γιατί ξέφυγε, του βγαίνει ο Νταλκάς και σου λέει: ναι, ήμουν εγώ εντάξει. Και δεν το πήρα, καταλάβες. Ήμουν εγώ εντάξει από τη μεριά. Έκανα του μπέκα. Του δεν ταλκάς, έβαλα ποτοβολίδες. Ναι. Δεν έβαλα πυρσούς. Δεν μπλακώθηκα. Δεν έκανα. Να βγαίνουν οι καπνοί και στα εκτός έδρας πήγα ήσυχος ήρθα. Με σταμάτησα στη Λαμία. Αυτό ναι, συζητιέται γιατί κάτι γιάννενε και κάτι τέτοιο. Πολύ εντάξει. Ναι. Ψηλό, ψηλό. Απλά σου λέει του βγαίνει ο Νταλκάς. Ναι. Εγώ ήμουν εντάξει. Ναι. Δεν έφτιαξα. Και όμως έγινε στραβή. Του χρόνου όμως. Επειδή ήταν εντάξει, δεν ξέρω πώς εντάξει θα είναι. Πόσες αγωνιστικές θα έχει ο κόσμος του χρόνου? Δεν ξέρω. Του χρόνου μπορεί οι αγωνιστικές που δεν θα έχει κόσμο να είναι περισσότερες από αυτές που θα έχει. Δεν ξέρω. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Έλα. Καλά είμαστε. Καλώς ήταν. Καλά είμαστε. Ναι, ναι. Καλά, φίλε, μια χαρά εσύ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ένα είναι, ευτυχώς τον έκανες λίγο μάθημα αναπτύπλου του διπλανό και σταμάτησε να λέει για φιλικά στην αρχή που άρχισε τις ιστορίες. Και ηρέμησε λίγο γιατί μπήκε δυναμικά όσον αφορά τα φιλικά δύο πράγματα. Τη χρονιά που δεν έπεσε στην προηγούμενη μου φιλική. Κοίταξε τώρα, όταν ο Ολυμπιακός έκανε 10 φιλικά τα προηγούμενα χρόνια, τα λέγαμε. Ας πω, με στα Γιάννενα, τα φιλικά στα Γιάννενα άλλη... και με τον Ατρόμητο. Στη Βέρεια. Ναι. Λέγα τον Ολυμπιακό. Ναι. Τον Ολυμπιακό. Ναι. Κέρκυρα, Ξάνθη, Καλονές. Τα λέγαμε. Τα φιλικά του Άρη, τη χρονιά που δεν έπεσε, που είχε 15 βαθμούς μέχρι 7-8 αγωνιστικές πριν το τέλος. Πες τα ρε, καλά σου. Ποιο, τον Ασέρα Τρίπολης. Ποιο, Λεβαδιά, το 4-0. Ναι. Λοιπόν, εκεί είναι φιλικά. Φέτος, ο Άρης ανεβαίνει. Φιλικά δεν είχε καθόλου. Όχι, φέτος δεν είχε τίποτα. Φίλε, άμα έβλεπες Β' Εθνική, είναι πασιφανέστατο αυτό. Να σου πω κάτι ένα παράδειγμα. Έτσι, όλο στοιχείο, όλο. Δε
θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα το πιο εύκολο να μιλάς, να λες και δεν πάει. Φωτογράφησέ το ρε παιδί μου αυτό που θες να πει. Εντάξει, όταν χάνεις 2-0 μας στο ημίχρονο και σου δίνει στο στοίχημα την ανατροπή 10-11, ενώ και όλο τυχαίως, δηλαδή πρέπει να σου δίνει 28-29-30, σου δίνει 10-11 γιατί όλος ο κόσμος πιστεύει ότι θα γυρίσουν το μάτι στο δεύτερο ημίχρονο και όπου θαύμα τους γυρίζει. Για φέτος λες. Πέρα... για φέτος. Για, για τον Κισαμικό λες. Μέσα στο Ευωτέλη. Και είναι κι άλλα, να σου πω κάτι. Κοίταξε, ας πω κάτι, να ξέρουμε. Μπορούμε να αρχίσουμε από τώρα και να τελειώσουμε χρέος το πρωί. Έτσι, και στο κύπελο θέλεις, πρώτα ημίχρονα θέλεις. Ας το πω, εντάξει. Φίλε, αν θες, άκουμε. Για να μην παρεξηγηθώ, φιλικά δεν εννοώ στοιχηματικά. Εννοώ ότι θα έχεις ένα εύκολο απόγευμα. Και αυτό το ότι το κατάφερες είναι μαγιά σου. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν σου λέω αρνητικά. Είναι μαγιά σου που καταφέρεις και παίρνεις ένα εύκολο απόγευμα. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή ο πρόεδρος. Δηλαδή σου λέω. Η κουβέντα έγινε για τον προπονητή. Δηλαδή ο προπονητής σου λέει. Έχεις ομάδα, έχεις παίκτες. Έχεις καλή διαιτησία ως επιτοπλίστων κτλ. Πάρε και εσύ 3-4 μάτσα. Αυτό λέει. Όταν μεγαλώνει μια ομάδα λοιπόν και αλλάζει ένα επίπεδο, αυτό έρχεται γιατί κάποιοι όπως ήταν χρόνια ο Άρης το άρμα του Ολυμπιακού, άσχετα που δεν το παραδέχονται, κάποιοι άλλοι έρχονται σε ένα άλλο άρμα. Έτσι είναι στην Ελλάδα, τι να κάνουμε δηλαδή. Έτσι λειτουργεί στην Ελλάδα. Ναι. Ο μόνος που δεν έχει καταλάβει ότι ο Άρης ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού ήταν το jukebox που έλεγε και ο Λάβρος ο Σκόρδας καλή τώρα που και να είναι εκεί στη Γαλλία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το Σαϊτσίδη, βγαίνει ο Άρης και λέει τι μιξοκλένει και τέτοιο. Αυτή τι μιξοκλέγανε για το Βάλτερ. Για το πράσινο του Βάλτερ. Και τι μιξοκλέγανε τότε. Γιατί το θέλανε στα χαρτιά. Το πήρε ο Ολυμπιακός στα χαρτιά και γιατί το θέλανε το πράσινο και μιξοκλέγανε. Δηλαδή το πήρανε στο γήπεδο και το χάσανε στα χαρτιά. Και τι μιξοκλέγανε. Έτσι ο Πάρκ φέτος το πήρε στο γήπεδο και το χάσανε στα χαρτιά. Δεν θα διαμαρτυρηθεί. Έτσι. Το λάθος όμως ξέρεις που είναι, λίγο αιρετικός. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει όχι μόνο κατά πολλούς αυτό που έγινε με τον Ίβιτς. Αν δεις και δεν το έχεις αναφέρει ποτέ και περίμενα από σένα τώρα. Παρακαλώ, τι επανάληψη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι διεκδίκησε από τον Ολυμπιακό με το μείον 6 στα χαρτιά το πρωτάθλημα. Το διεκδίκησε να το πάρει, ναι. Ναι. Αυτό ήταν λάθος. Γιατί αυτό που λέμε φέτος το παίρνει η ΑΕΚ στα χαρτιά. Εμείς το διεκδικήσαμε πέρσι και δεν το πήραμε. Αν το παίρναμε θα το πανηγυρίζαμε. Ναι. Οπότε λάθος. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά σε αυτό. Ότι εσύ κυνήγησες 6 βαθμούς για κάτι που έγινε σε μάτς του Ολυμπιακού με άλλη ομάδα. Ναι. Ενώ η ΑΕΚ το έκανε αυτό με παιχνίδι ενάντια σε σένα. Γιατί κάνεις λάθος. Εσύ κυνήγεις ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά και άσου κάτσε και τώρα διαμαρτύρεσαι γιατί κάποιος άλλος το παίρνει στα χαρτιά το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτούς, αλλά, φίλε τους Αργιανούς, πώς τους βλέπεις τον χρόνο. Ας πω κάτι. Δεν μπορώ να πω στον αέρα το πώς τους βλέπω. Δεν μπορώ. γιατί πρόσεξε να δεις κάτι. Εάν πω πώς τους βλέπω, θα βγει ακατάλληλη εκπομπή. Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, δεν σου έχει λείψει να πηγαίνεις στην καφετέρια να παίζει, να μην έχεις βρει εισιτήριο για την Τούμπα, να παίζει πάω Κάρης, να είναι εκεί 20 Αριανοί, 20 Παοξίδες, να γίνεται χουλιαμάς, να λες εσύ τα γαλλικά σου, να λένε οι άλλοι τα γαλλικά τους, να γίνεται ιστορία έτσι ωραία, δεν σου έχει λείψει αυτό. Άκουμε λίγο να σου πω πότε θα γίνεται αυτό. Κάτσε. Πότε θα γίνεται αυτό. Θα σου πω μια ιστορία λοιπόν, άκου να δεις. Στην Καρβάλη έχει μια εκκλησία. Στη Νέα Καρβάλη, Καβάλας έχει μια εκκλησία. Ο συγχωρεμένος ο Μάκης ο Ψωμιάδης, όταν πήγαινε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί, δεν έπαιζε κανένα στοίχημα γιατί ήξερα το μάτι ήταν ότι ήταν, θα πεζόταν καθαρό. Όταν δεν εμφανιζόταν την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία ο συγχωρεμένος, ήξερα το μάτι. Συγχωρεμένος λες εσύ. Ναι. Κοίταξε, όρκο δεν παίρνει κανείς, έτσι, έχεις δίκιο. Ήξερα το μάτι είναι λίγο παράξενο και ψαχνόντουσαν όλοι εκεί στο χωριό. Με τους ωραίους που ραντιέδες τι γίνεται, κατάλαβες. Οπότε, εμείς θα τους στείλουμε του χρόνου στον Κινέζο στην Κατερίνη και θα βλέπουμε. Οπότε, να ξέρουμε τι μας γίνεται, κατάλαβες. Τι γίνεται. Καλώς. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Καλά κέρδη να έχεις.
έλα, ξέρεις, ούτε υπρότητα. Πάμε, εντάξει. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, ράπ, εδώ είμαι. Οχ, 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 οχ. Όχι, όχι, είναι απλά βαριά η φωνή μου. Χρήστος Παναθηναϊκός από Μέγαρα. Μέγαρα, ναι. Ναι. Καλά, χθες το γκάλο που έκανες για τον κόκκινο έπρεπε να του το τρίβεις του Μουρή όλη μέρα. Είδε μακράν ο πιο τεμπέλης άνθρωπος που υπάρχει. Γιατί το λες αυτό? Άκου. Και η διαφορά είναι ότι νευριάζει από το το πεις. Τον παίρνεις τηλέφωνο, του λες όχι να δουλεύεις μία ώρα τη μέρα και νευριάζει και σε κλείνει. Εντάξει, ό,τι να είναι. Να γράψουμε τη στήλη. Φαλακρέ, έχουμε δουλειά. Για να ακούει ο Ανδρώνης. Λοιπόν, ακούει, ακούει τα φετικό, ακούει. Έλα εδώ, έχουμε δουλειά. Ναι. Τώρα, χθες που ρώταγες άμα είναι να πας κάτω, να έρθεις εμάς στο έψιλον. Ναι. Άκουσου. Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να πας. Γιατί θα σε θυμώσουν και στην αρχή θα δεις πολύ άνοδο στην αρχή. Θα σε βλέπουνε. Απλά δεν θα έχεις διάρκεια. Εγώ αυτό πιστεύω. Και επίσης θα λείπουνε μεγάλες προσωπικότητες όπως Φωτιάδη και λοιποί. Οι οποίοι... Μελαγχολία θα πάθει. Αγόρι μου, 30 καμήλες. Και εμείς δηλαδή θα περιμένουμε να δούμε Φωτιάδη πολύ σπάνια. Τώρα, ναι, δεν ξέρω αν σ' αρέσει και βρωμιά και η κερκίδα, έτσι. Ναι. Μόνο για αυτά ζούμε. Αυτό είναι. Ναι. Δικός μας άνθρωπος είσαι. Ναι. Ναι. Και για το γιατρό, ο γιατρός νόμιζα, το σκυλογιατρό, νόμιζα ότι έκανε ναζάκια, ότι ήθελε έτσι να ακούσει γύρνα πίσω, σε θέλουμε, αλλά όντως το έλεγε, εντάξει. Καλά, μην πει τώρα. Μπορεί μέσα στη βδομάδα να δεις καμιά κολοτούμπα. Εντάξει, τώρα ο γιατρός, ο κόλος του με το 3-0 και το 1-2 με μασάρες, τρώγεται. Με αναλύσει πλάγιες κινήσεις εσωτερικά, χαφ τώρα. Άκου, εμένα οι παρεμβάσεις μου είναι πάντα έτσι πιο ελαφριές, δεν είναι σοβαρές. Η ανάλυση του παιχνιδιού τη City με τη Liverpool, 1/4 ψάχναμε να βρούμε τι παίζει η City, δεν ξέραμε. Βλέπαμε ότι, κοίταξε, άμα το βλέπεις στην τηλεόραση και άμα έχεις χαλβά αναμεταδότη, γιατί ο Κυριακόπουλος είναι άμπαλος, πρέπει να είσαι εκεί να το βλέπεις. Κάποια στιγμή λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι παίζει 3 στόπερ, ο τρίτος στόπερ είναι ο Walker. Γιατί δεν το βλέπουμε στη γραμμή, το βλέπουμε κοντά στον Οταμέντι. Τώρα ο Σανέ είναι back half, το βλέπουμε, είναι καθαρό. Και του λέω, αριστερά. Και του λέω πάλι, λέω, Γκουαρδιόλα, αφήνει το Σαλάχ μόνο του. Ο Σαλάχ ήταν άθλιο σήμερα. Το ότι έκανε μόνο ένα γκολ. Είναι κοιμήθιο Θεό και το ναι, έκανε μόνο ένα γκολ ο Σαλάχ. Ψάχναμε να βρούμε ποιο παίζει δεξί μπακχάφ. Τη μια μπαίνει ο Σίλβα. Την άλλη ξεκινάει ο Ντεμπρούινε. Δηλαδή πράγματα ανορθόδοξα. Γίνανε πράγματα ανορθόδοξα σήμερα. Δηλαδή πήγε λίγο στο άτακτο η City να το κάνει 2-0. Δεν το έκανε όμως. Και από εκεί και πέρα, Φερναντίνιο, Σίλβα, Στέρλινγκ, Ντεμπρόινε, Σανέ, βιολογικά που λέει και ο γιατρός, πέσανε. Δεν μπορούσε να βγάλει αυτό που έβγαλε η Ρώμα 90 λεπτά, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα και 60 λεπτά το ίδιο ήταν. Πήγε τρένο, ναι. Είναι κάτι εξωπραγματικό. Όπως εξωπραγματικό, βιολογικά είναι αυτό που έπαθε δεν μπορούσε να βγάλει ένα καλό δεκάλεπτο η Μπαρτσελώνα. Δεν γίνεται. Κάτι, ένα συνδυασμό, μια συνεργασία, τίποτα. Άκουσες τι είπες όμως. Είπες βιολογικά πέσανε. Όχι, είναι βιολογικά καταβεβλημένοι. Σε έχει βάλει σε γραμμή ο 40. Ρε τι θα πει βιολογικά πέσανε, ρε. Βόδις και βόδι. Λοιπόν, αυτό θα πω τώρα για τους αεκτίδες και κλείνω. Δεν τους πάω μία τους αεκτίδες και φέτος πουλάνε πολύ μουροί, έχουν βγει μπροστά παντού και φωνάζουν. Εγώ θα τους πω ότι έχουν ένα πρωτάθλημα στη Β, ένα στη Γ και θα πάρουν και ένα στην Α. Και μέχρι τώρα ήταν με τις προσκολήσεις, μία με τον ένα, μία με τον άλλο.
Γι' αυτό τα ΠΑΟΚΙΑ και όλοι οι άλλοι, οι Αριανοί, είναι μόνο εκεί. Γι' αυτό είναι περισσότερο σεβόμαστε. Δηλαδή, φίλε, εσύ άμα πέσει κατηγορία, πες και αλλάξει αφημί. Τι θα λέμε, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα τίτλο? Να μην αλλάξω αφημί. Να με φάνε τα χρέη. Ναι. Δεν θα ήθελα να κάνω. Ναι. Και εγώ να κάνω ομάδα, ομάδα που να είναι στα χαρτιά, ξέρω εγώ, Βαζελίνια, και να, όπως έχουν αυτοί το δικέφαλο και τέτοια. Ναι. Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το φαντάζομαι με σημειάκι του Πασόκ, ναι, καβάλα σε έναν άλλο επάνω στους ώμους να φωνάζει «Πού είσαι Αντρέα, πού είσαι Αντρέα». Ναι. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλώς τον. Φίλε, άκου. Ακούς. Αλέξανδρες είσαι. Ναι, λοιπόν, μισό λεπτό να μιλήσω για μισό λεπτό μόνο. Θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, ακούστε. Θέλω να πω ότι στην πρώτη δημοκρατία θα αρχίσει το τελικό για να μην ανοίξει μύτη και έμαθα στον κόσμο το σημείτη. Γεια σας. Φρε, κοίτα, μην ξυπνήσει ο μπαμπάς και έχουμε τίποτα κανένα επεισόδιο. Πάμε, πάμε η γραμμή. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Μ' ακούς? Ναι. Καμπάνα. Χρόνια πολλά, Χρυσανάση. Μπράβο του. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Οι αεξίδες τώρα γιατί λένε ότι πήραν πρωτάθλημα? Το πήραν το πρωτάθλημα? Δεν το πήραν. Πούντο. Πούντο. Τελείωσε. Τελείωσε. Σιγουρά. Ναι. Και η Μπαρτσελόνα θα έπαιρνε το... Ελπίζει το δηλαδή. Και η Μπαρτσελόνα θα έπαιρνε το Champions League. Θα πήγαινε στο τελικό. Ελπίζει. Και η City θα πήγαινε στο τελικό. Φύγαν και οι δύο. Φύγαν και οι δύο. Λοιπόν. Ναι, αλλά εκεί είναι Ευρώπη. Και εδώ είναι Ελλάδα. Αυτό είναι το κακό. Αυτό ακριβώς. Τι διότι, αυτό ακριβώς. Ελπίζεις. Διότι, σημείωσε το. Ναι, ναι. ΑΕΚ Λεβαδιακός. Σημείωσε το αυτό. Ναι. 22 Απριλίου. Λοιπόν, διπλό. Εκτός από κάτι δίσκες και ρετσίνα, μαλαματίνα, βαριά. Εγώ, κοίταξε να δεις, ούτε πίνω ούτε τίποτε. Καλά κάνεις. Εντάξει. Μ' αρέσει, λοιπόν, μ' αρέσει που το ελπίζεις. Πριν μια εβδομάδα, ναι, έδωσα το Χ, Λεβεδιακός Ολυμπιακός. Ναι. Τώρα δίνω διπλό ΑΕΚ Λεβεδιακός. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τι το δίνεις? Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, 0-1. 0-1. Ναι. Αισιόδοξο. Με τον Κάτσε εκεί και τον Τσανδάρη. Ναι. Καλά. Αυτό γκολ θα είναι. Το Κάτσε και ο Τσανδάρης. Ναι. Μακάρι. Το δύσκολο μάτς για την Άκη θα είναι 21 αγωνιστική με την Κέρκυρα. Ποιο? Στην Κέρκυρα μέσα. Θα έχει πέσει η Κέρκυρα, παιχθές. Αλλά άμα... Είδες τα Γιάννενα τι ώρα ανοίξαν τα πόδια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η Κέρκυρα μπορεί να κάνει ένα τηλέφωνο. Είδες η Ρωνίκη και αυτό λέω, καταλάβεις. Η Κέρκυρα, ναι. Ναι, με ποιο παίζει είπαμε, με τι? Με την ΑΕΚ 21 αγωνιστική μέσα στην Κέρκυρα. Ναι. Κέρκυρα ΑΕΚ. Ναι. Εκεί θα είναι, πιστεύω, που θα κρυφθεί. 3-0 από ημίχρο. Ναι, φίλε, αλλά άμα μπει δύο σε εντολή, άλλο σπάστε πόδια, πάρτε πόδια, κάντε. Α, εκεί να είναι. Αυτό σου λέω, ναι. Ναι. Σωστό. 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 Ναι, αλλά παίζει και ο Ολυμπιακός Κέρκυρα. Το Ολυμπιακός της το είχε δώσει πριν 5 χρόνια. Ναι. Για να σωθεί. 0-1. Ναι, αλλά πριν 5 χρόνια ποιος έχει παράγοντες, τώρα ποιος έχει παράγοντες. Τώρα έχει αλλάξει το έργο. Αυτό θέλω να πω. Μη μένεις στο σύμβολο. Ποιος, ναι, είναι παράγοντας να κοιτάζεις. Καλημέρα. Και δεν λέγεται Κέρκυρα, λέγεται Καλονή. Καλημέρα. Αουκ. Έλα, φίλε. Κασιόπη, όχι Καλονή. Κοιμάται. Ναι. Καλονή είναι στη Μυτιλίνη, Κασιόπη λέγεται. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Έλα ρε Κωνσταντίνε, τι κάνεις παλικάρι μου? Γεια σας, φιλοφρονίζεις, λέγει ότι θες να είμαι εδώ, καλούμε από την Πολύχνη. Είσαι καμένος, λοιπόν, από την Πολύχνη? Ναι. Πάνω απ' όλα, παίρνουν πολλά άτομα τηλέφωνο και είμαι πολύ χαρούμενος που σ' αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος, που είσαι ειλικρινέστατος και τα λες όλα στα ίσια και χήμα και στα ράτα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Έλα ρε, άμα χρειαστώ δέκα που κάλεσέ μα. Σε τρεις μέρες δεν μαζευτούν ούτε τρεις. Ποιος αγαπάει εγώ. Άρε γάτε. Εγώ δεν ξέρω, σε εύχομαι πάνω απ' όλα την υγεία σου να έχεις
και εσύ και η οικογένειά σου και όλο ο κόσμο. Έρχεσαι, δεν έρχεσαι. Ναι. Μια μέρα θα ξαπλωθούμε ανάσκελα. Ότι έρχεσαι, δεν έρχεσαι. Αυτό είναι το σίγουρο. Όσο πιο αργά λοιπόν, γίνεται. Ναι. Βέβαια, το Κώστα του αρέσει να ξαπλώνει μπρούμητα, αλλά όλα αυτά. Ναι, ναι. Άρα, Κώστα, μου αρέσει το, το φιλαράκι. Σιγά, σιγά. Μα φάει μάλλον μπορεί να κάνει. Σιγά, σιγά. Σα απίσαν τα πνευμόνια, μην. Πάρε ανάσκελα. Είναι πολύ κατάγεια. Ξέρει πολλά πράγματα. Όχι, αλήθεια ότι ξέρει. Πολλά γράμματα πάνω σε ορισμένα θέματα. Γράμματα. Είναι αλήθεια. Mm. Όχι, όχι. Μερικές αυτές που λέει είναι. Ποιος θέλω, να μην φεύγω το θέμα. Ποιος το λέει. Εγώ πήρα να σου πω το εξής. Ναι. Τα έχουν βάλει πολύ με την ΑΕΚ. Εσύ είσαι ΑΕΚ, είσαι από την πόλη. Αν γίνανε ναι. που τα. Που, να μην εκφραστώ άσχημα και με κόψει το παράδειγμα. Μην φραστείς άσχημα και ναι. έχουμε θέματα. Θέλω να σου πω. Πες αυτό που θες, πολιτισμένα. Πολιτισμένα πες το, ναι. Ναι, όχι, δεν χρειάζεται, εντάξει, ούτε βρίσκω. Χρειάζεται, χρειάζεται. Με ξέρεις απανέκαθεν, φυσικά δια τηλεφώνου, εγώ σε ξέρω, έχουμε βρεθεί κιόλας έτσι, έτυχε να ψήμε καφεδάκι, αλλά τέλος πάντων, με κάλεσε και στην εκπομπή σου, το εκτίμησα πάρα πολύ, αλλά μόνο που με γέλασε ο κόκκινος εκεί τη μέρα και θύμωσα πάρα πολύ μαζί του. Τι σε γέλασε, για πες το. Που με είπες να έρθω Ανατολική Θράκη και αυτός με έστειλε σε σφαγεία. Συγγνώμη, στο στούντιο της Μαρμίτας της τηλεοπτικής. Ναι. Δεν το έκανε εξ επί τούτου. Ναι. Επειδή ναι. είναι ζαβός γι' αυτό. Ρε, γάτε, δεν είναι κακός. Δεν το έκανε εξεπίτηδες. Γιατί δεν εκτιμώ. Τέλος πάντων. Ζαβός είναι. Εκείνη την ώρα έχει σβήσει μηχανή και βλέπουμε το βιντεοκλατέ. Ναι, ναι. Συντρώνεται σε εγώ. Που δεν παίρνει ο Κυρικός σας τηλέφωνο πλέον. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, ξέρω, αλλά πάνω κάτω. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό το θέμα. Καλά. Θέλω να μου πεις το εξής. Στο κύπελο. Ναι. Η ΑΕΚ έχασε 2-1 από τη Λάρισα, έτσι. Έχασε. Ναι. Τώρα παίζει με τον επαναληπτικό σε λίγο καιρό. Ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Ναι. Πώς το τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Ναι, στο κύπελο που παίζανε. 1-3 εδώ, 1-3. 1-3. Λοιπόν, σ' είχα πει και έκανα λάθος εκτίμηση, μεγάλη μου βλακεία, ότι θα περάσει ο Πανιόνιος και θα πάρει το κύπελο. Την περασμένη εβδομάδα που μπορεί να έχεις καμιά δεμέστικα. Ναι, έκανα βλακεία, εντάξει. Ναι, άρε γάτε, το κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν θα αποκλειστεί ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικό. Η ΑΕΚ μπορεί να αποκλειστεί από τη Λάρισα, έτσι πιστεύω κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου. Και να βρεθεί, ας πούμε, ΠΑΟΚ Λάρισα. Εσύ τι θες να είναι. Εγώ θέλω να βρεθεί η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί είμαι αντιπαοκτής. Ναι. Κάποτε αγαπούσα πολύ τον ΠΑΟΚ. Αλλά το με κάνει να το μισήσω τον ΠΑΟΚ. Γιατί, γιατί. Γιατί, να σου πω ρε Κώστα μου. Γιατί. Παρόλο που παίξει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου από εκεί ψηλά που μας βλέπει. Χαμηλά είναι, δεν μας βλέπει από ψηλά. Κάτω είναι το χώμα. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, γιατί με κάνει να το μισήσω τον ΠΑΟΚ. Το λόγο, το λόγο, το λόγο πες μου. Ναι, γιατί όταν πήγαινα εγώ και έτρεχα με τον ΠΑΟΚ παράδειγμα, άσχετα με χανούμι, ναι. Και με πέρισε, οι περισσότεροι με ξέρουν φυσικά. Όλοι. Εσένα. Όλοι. Ναι. Ναι. Με κάνανε να το μισήσω γιατί εμένα με ξέρανε όλοι. Είμαι 51 χρονών. Αργά το πας όμως, ναι. Όχι, δεν θέλω να το πηγαίνω αργά σε τον κόκκινο. Με συγχωρείς κιόλας. Βάλτε τα, βάλε, βάλε. Ναι. Μου γκρίζει η μηχανή, και ναι. Ναι. Και θέλω να σου εξηγήσω το εξής. Πάντως πάω κάτι αν δεν σε βρωθεί, το βλέπω λίγο δύσκολα, χλωμό. Βλέπω δεν με είπες το γιατί του, το, το κόκκινο θα μην το πα... έκθεση κατά τη βάση είχες. Άκου εμένα, μην το τραβάς αλλού. Δεν το τραβάω φίλε μου καλέ. Γιατί μισείς τον ΠΑΟΚ. Ορίστε. Ορίστε. Μου είπες μισείς τον ΠΑΟΚ. Αλλά τότε σου λέω γιατί, γιατί δεν με το μισείς. Γιατί μου οι φίλοι με κάνανε το μισήσω. Γιατί όταν εγώ τραβιόμουν και έτρεχα και έκανα κεράνα και γνώριζα τους φίλους μου τους ίδιους τους ΠΑΟΚτσίδες. Ναι. Τα παλικάρια που γνώριζα, ναι. Ήταν πραγματικά παλικάρια, ναι. Και τα ξέρεις φυσικά. Τι σε κάνανε τα παλικάρια, ναι. τι σε κάνανε. Με κάνανε όταν πηγαίναμε στη θύρα 4 και ήταν ο Νικόλας και έλεγες και σε πάντα σε παραδέχομαι και σε, έχεις σε πολλά δίκια, κοκονέτα ιστορίες εγώ τους γνώριζα παλικάρια παοκάκια. Που ήταν. Για να καταλάβω. Για να καταλάβω. Με προσβέλανε
μπροστά σε αυτό. Και αυτό ξεκίνησε όταν έπαιξε με την Νάπολη. Στάσου ρε φίλε. Και αυτό μισά. Γιατί, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εξαιτίας τους φίλους. Εσύ ήσουν ένα, για να καταλάβω. Ναι. Εσύ ήσουν ΠΑΟ και πήγαινε στη θύρα 4, αλλά σε προσβέλανε. Ναι, επειδή τους γνώριζα. Ναι. ΠΑΟΞΙΔΕΣ άτομα, γενναία άτομα. Εσύ ξέρεις. Γιατί σε προσβέλανε. Γιατί με προσβέλανε, γιατί ας πούμε τους γνώριζα άτομα. Όπως, να σε φέρω ένα παράδειγμα, τον Διαβατά, τον Χρήστο. Στα Διαβατά, ναι. Το Μακρυμάλι. Ο Μακρυμάλις, ναι. Ναι, σε φέρω ένα μικρό παράδειγμα, ναι, τώρα. Ναι. Και με δίνανε μπροστά το σημείο σφαλιάρα. Φάπα, ναι. Ναι, κατάλαβες. Γιατί όμως. Και γιατί. Από, δεν ξέρω, από... Σαν πώς σε πω. Ανέτεια δηλαδή, χωρίς λόγο. Άνευ λόγου. Να με προσβέλανε, κάπως έτσι. Και εσύ από αντίδραση έγινε ΑΕΚ. Και τώρα τι τους λες που παίρνει ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Εγώ γεννήθηκα Χανούμι. Ναι. Γεννήθηκα. Στο είχα πει και άλλες φορές. Έγινα ΑΕΚ χάρη στο φωμάτο μαύρο. Ναι. Ναι, τον έχω μεγάλη αδυναμία. Μετά τις φάπες που έτρωγε τη θύρα 4 έγινε αυτό. Και τον Χριστίδη παράδειγμα, τον τερματοφύλακα. Το Χριστίδη. Και ήταν τερματοφυλακάρα. Για μένα ήταν ο κορυφαίος. Εσύ μπορεί ας πούμε, να έχεις τον Πορτούλα παράδειγμα, ναι, ή οποιοδήποτε. Βγήκαν πολλοί τερματοφυλακάρες, αλλά τέλος πάντων, να μην ξεφεύγω από το θέμα γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, θα ξεφύγεις από τις ράγες του τρένου, ναι. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σου πω το εξής. Ναι. Το κύπελο, εγώ πιστεύω ότι δεν θα διασταυρωθεί ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύω. Τι θα γίνει. Πιστεύω με το Κούγια, κάτι θα κάνει με το με μας και θα κάνει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Μακάρι να βρεθεί ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Μακάρι. Θέλεις, ε? Ναι, βέβαια θέλω. Θα πας. Βέβαια θέλω. Θα πας. Αν θα πάω, λέει. Από την Πολύχνη. Παρόλο που είμαι, ναι. Και θα πας 10 πούμε από την Πολύχνη ΠΑΟΞΙΔΕΣ και εσύ θα πας με το μοτοσακό μόνο σου να πούμε σαν ανάγκη από εμά. Άρε γάτε. Πώς θα λες εσύ, μωρέ. Ναι. Γι' αυτό σ' αγαπάω. Και σ' ναι, τι. Όχι μόνο εγώ, όλο ο κόσμο σ' αγαπάει. Είδες τι αγάπη με έχουνε. Αγάπη ναι, αλλά και τι. Ναι. Έχω ένα παράπονο από σένα, ρε Κώστα. Ενώ μιλάς τόσο ωραία και λες τόσες αυτές. Το παράπονο σου πες και θα κλείσουμε το, με το παράπονο. Ναι, ναι. Ναι. Είναι που καμιά φορά μιλάς έτσι αντεθνικά, έτσι λίγο. Εκεί με πιάνει λίγο το παράπονο, ναι, πραγματικά. Ναι, κλέβω, ναι, τα λιγότερα όμως, να ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Ναι. Όχι μόνο σένα. Όχι μόνο σένα, όχι τον κόσμο. Άρε, Θόδωρα. Έχεις, κλέβω τα λιγότερα. Αυτοί με τις γραβάτες τα πουκάμισα κάνουν κάτι χεριές. Εμένα φωτογραφία. Όπως κάνουν οι κολυβητές στην πισίνα. Φωτογραφία πίσω τον Ιησού και την ελληνική σημαία δεν ανέβησε εμένα. Όταν μιλάω μαζί σας, μ' ανοίγει η καρδιά μου πραγματικά. Εμένα κλείνει η δικιά μου. Ναι, 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 ειλικρινά, ειλικρινά. Και αυτό και που σου είπα τότε που υπήρχε ένα έτσι μίσος και με είπες δεν φταίει ο Άρης άμα ο Ξηροκώστας έπαθε εκεί τη ζημιά. Δεν φταίει ο Άρης, γιατί ναι, φταίει η αστυνομία, γιατί. Δεν φταίνει, δεν φταίνει. Ναι, βέβαια δεν φταίνει. Δε φταίνει. Μα ήμουνα μέσα στο γήπεδο ήμουνα. Και εγώ ήμουνα το 2-1. Ναι, ήμουνα. Ναι. Καλά. Θυμάμαι μια δόση, ναι, έκανε ο Άρης στο Καφτατζόγλιο τον αγώνα που κέρδισε η ΑΕΚ 0-3. Πρώτη αγωνιστική, 1985. Ήμουνα στο γήπεδο. Άρε γάτα, ναι, ρε, άρε γάτε. Τι γάτα. Και θυμάμαι που έγραψε η Φιλάδα. Ο Θωμάς ο Μαύρος στέρνει και τρίτο πύραυλο στον Άρη. Ποια φιλάδα τώρα. Φίλε, εμείς οι δυο πρέπει να συναντηθούμε έτσι από κοντά, να πούμε πολλά πράγματα. Σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Έτσι. Ναι, είμαι τόσο καλό παιδί που δεν μπορείς να φανταστείς. Μετά το τελικό κυπέλλου θα σε φωνάξω στο στούντιο και θα βάλω το φύλακα σκοπό έξω. Μα σιγά, θα πρέπει να πας την άλλη Δευτέρα στο καφέ Μπαρ Μαρμίτα, 8.30 ώρα. Ναι. Τι ώρα, τι ώρα, τι ώρα. 8.30 την άλλη Δευτέρα το απόγευμα. Ναι. Αχ, φίλε μου, σε ευχαριστώ όχι πάρα πολύ. Όχι σαν σφαγεία, στην Ανατολική Θράκη, στην καφετέρια. Ναι, ναι. Όπως με γέλασε ο άλλος ο Κοντρομπαλάς. Δεν το έκανε επίτηδες. Είναι ζαβός. Είναι από τη φύση του έτσι. Πάμε πάνω τη γραμμή. Καλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα καλή καλή. Είναι άπολη. Λέει δεν σε μπορώ τα μιλάς άσχημα. Και λέει το χοντροπαλά. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είστε. Έλα φίλε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στοιχηματικά. Ναι.
Αύριο την Bayern την έχει 1-17. Πού παίζει? Έδρα της. Στη Γερμανία με τη Σεβίλη. Σεβίλη. Το 1-2. Ναι. Το 1-2 που έχει νικήσει, ναι. Σκέφτομαι να βάλω έτσι ένα μεγάλο ποσό, μονό αποδεκτό. Ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, δεν θα σου πω το ποσό που θα βάλω, ας πούμε 10.000 για να πάρω 1.700 ευρώ. Ναι. Το φοβάσαι καθόλου, έστω και ελάχιστα. Δηλαδή να βάλεις ένα γκολ η Μπάγερν και να χαλαρώσει και να γίνει τίποτα 1-1. Γνώμη μου, φίλε, μην το κάνεις. Γνώμη μου. Γιατί φοβάσαι την Μπάγερν ότι δεν θα νικήσει άνετα. Δεν το καθαρίζει 2-0, 3-0 για να είναι ίσχυ. Μετά από αυτά που είδα σήμερα και μετά από αυτά που βλέπω τόσα χρόνια, ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό για το ρίσκο που παίρνεις. Δηλαδή έχεις και την παραμικρή αμφιβολία ότι μπορεί να μην βγει. Άμα ξέρεις την Bayern, σου ρωτάω. Φίλε, δηλαδή, μιλάς για επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ορίστε. Είναι μάνατζερ, είναι μπούκερ, είναι παίχτες, είναι. Μιλάς για επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και αν ήταν 2-3, θα το φοβόμουν, φίλε. Επειδή είναι 1-2. Ναι. Επειδή είναι 1-2, όμως, εγώ θα τα βάζα. Μην τον παίρνεις ο λαιμός στον άνθρωπο. Εγώ θα τα βάζα, φίλε. Αν ήταν 2-3 το σκορ, δεν θα τα βάζα. Αν ήταν 2-4, 1-3, δεν θα το έκανα. Καλά, ναι. Το 1-2, ναι, το 1-2, θα βρουν και ανοιχτούς χώρους αυτοί. Ναι. Λογικά η Σεβίλη θα ανοιχτεί κάποια στιγμή. Ναι. Θα βρουν χώρους και θα κάνουν 2 γκολ. Όχι, απλά σε ρωτάω μήπως ξέρεις, αν ξέρεις το σκεπτικό της Bayern ή γενικά των γερμανικών ομάδων, αν τα παρατάνε. Δηλαδή βάζουν ένα γκολ και θα κάθουν πίσω. Το κάνουν αυτό. Όχι. Έχουν τη φιλοσοφία του. Ναι. Και επειδή, επειδή και η Bayern δεν έχει πάρει εδώ και πολλούς μήνες το πρωτάθλημα και ακριβώς κατά κάποιο τρόπο δεν έχει να φυλάξει και τίποτα, σωστά. Θα παίξει και ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό ήθελα, εντάξει. Μακάρι να τα πάρεις, ναι. Φύγε. Να σε καλά. Να σε καλά. Μακάρι να τα πάρεις. Εγώ άμα ήμουν στη θέση του φίλου ακροατή, ναι, θα περίμενα να πάει τελευταία αγωνιστική Super League. Ναι. Εδώ πώς θα είναι βαθμολογία. Ναι. Εδώ τι απόδοση θα δίνει ο Πάκου Πλατανιά που είναι τελευταία αγωνιστική, που θέλανε να κάνουν και φιέστα. Και να πω 10 χιλιαρικάκια, 1-20. Αυτό θα το ξέρει. Όχι, δεν λέω, προβλέπει. Δεν λέμε ότι ξέρει. Προβλέπεις. Προβλέπουμε. Τρεις είναι Γιάννη στη γραμμή. Τρεις τελευταίοι για σήμερα. Αργιανέ από την Αθήνα. Θα τους πάρεις και τους τρεις. Ναι, και οι τρεις είναι εδώ. Ειδικότητά σου. Άκουλε. Έλα, φίλε. Ρόμπα, σε είπανε. Πώς? Σε είπανε Ρόμπα. Ρόμπα, σε είπανε. Ρόμπα, ναι. Ρόμπα, σε είπανε. Λοιπόν, ο άλλο, το ξέρει. Ήταν το δόντο με τη δασκάλα και λέει δασκάλα στο δόντο. Ο παπάς κοιμάται ο παπάς. Κοιμάται ο παπάς. Να πηγαίνεις όπως το μωρό. Εγώ όταν η κόρη μου ήταν 5 μηνών, 3-4, δεν την άκουγα να αναπνέει και πήγαινα από πάνω ξυπνούσα και ήθελα να ακούω την αναπνοή της. Φοβόμουν να μην πάθει τίποτα. Εμένα ο πατέρα μου φοβάται μην πάθω τίποτα επειδή θα τον γυροκομίσω, κατάλαβες, και με προσέχει πάρα πολύ. Ναι. Το θέμα είναι εσένα που θα σε γυροκομίσει. Ναι, κατάλαβες, γιατί ο παπάς σου έχει και 2 κόρες. Άμπρο, εσύ έχεις το τρολόγιο μόνο απέναντι. Οι κόρες αυτές έχουν οικογένειες. Μία η γιαγιά και η άλλη έχει οικογένεια. Ο παπάς σου έχει άλλες 2 κόρες. Ας τις κόρες. Άμα τα τεζάρει ο παπάς σου, εσένα ποιος θα σε γυροκομίσει. Άκουνα σου πω. Σε βλέπω έξω από τη μαρμίτα με το καπέλο και το ακορντεόν, με το κατζινάκο, μαζί με το κυμπόκο να έρθει δίδυμο. Εγώ συνεισάζεται που έχω γράψει 30 τραγούδια, 3 τραγούδια την Ανίτα. Θα πάω το βιντεάκι, δεν θα πάω στην Αθήνα με την Ανίτα. Θες να πας και στην Ανίτα, ναι. Λέει η δασκάλα στο Τωτό. Αλφα Τωτό, αλφα κύρια. Βήτα Τωτό, βήτα κύρια. Γάμα Τωτό, δεν μπορώ κύρια. Γάμα Τωτό, δεν με αφήνει η μαμά μου κύρια. Γάμα Τωτό, ξαπλώσει κύρια. Γεια σας. Το νου του στο κεχρί τον έχει. Έμα δεν το... Να βάλουμε στοίχημα σε μια στοιχηματική εταιρεία. Ποιος θα πηδήξει πρώτος? Αυτός Γιώργος Φωτιάδης. Δύσκολο δέρμπι. Μπορεί να βγει και εκεί. Δύσκολο δέρμπι. Να βγει ποτέ. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Κάτι γελάει. Γελάει ο ηλίδιος. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Κωστή. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Γεια σου, Ραμάγκα. Καλώς το. Λοιπόν, θέλω από μια μεγάλη κουβέντα, Ραμάγκη, σαν θέλει να με ακούσετε, γιατί εμένα 33 χρόνια που περίμενα, με κλέψανε. Σε κλέψανε. Με κλέψανε, Ραμάγκα. Ποιος είναι. 33 χρόνια του Χριστούγεννου τα κλέψανε. Μια κουβέντα θέλω να πω. 33 χρόνια και γλιστράς. Ναι. Τελεισέρα. Κωστάκι, έχεις εμένα αυτά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν ήμουν εγώ τελευταίος, αν ήταν οι υπόλοιποι, ο Τζαμάλ, ο Τρίγωνος,
ο Ρας και ο Τζόρνταν ταξίγανε για να μην πω μια κουβέντα τώρα. Τι θα κάνανε. Μα χρήσανε, Κωστάκη. Δεν μου λες, ρε φίλε. Όταν ήταν ο Τρίγωνος. Απαγιάνανε με ρε μαγκά, απαγιάνανε μου, τάξει ο Αλίσο που αγγίζει την εξαίρεση. Περίμενε τους αεξίδες. Σταμάτα, σταμάτα. Τι θα κάνω στους αεξίδες. Στους αεξίδες τι θα κάνατε, τι θα κάνατε. Με κλέψαν όλοι. Δηλαδή οι άλλοι που σε κλέψαν τι κάνατε. Ζητήσατε με κλεμμένα πίσω, τι έγινε. Τώρα είναι η κουβέντα για τώρα. Αν ήμασταν λες εμείς και μας το κλέβανε. Εσείς είπατε σας κλέψαν όλα τα παιδιά. Θα πάγαμε κάνει όλα όπα. Πώς? Θα πάγαμε κάνει όλα όπα. Εκεί όπα. Τι, θα παίρνατε πρωτάθλημα. Θα γουστάγαμε για πάρτι μας ρε μαγκιά. Για... τώρα δεν υπάρχει κανένας. Γιατί δεν το κάνετε τώρα. Γιατί τώρα δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι. Γιατί δεν υπάρχουν τα πράγματα. Εσύ γιατί δεν υπάρχει. Άλλαξε δουλειάς, πώς το λένε. Πόσο χρονών είσαι. 4α και 4β μαζί μου το κάνει. 4α και 4β. 44 είμαι. Αλλά έχω να πάνω από 8,5 χρόνο το στόπ. Όλοι με ξένα στην Τούμπα γιατί ήταν ο πιο μικρός του χώμου. Κλείσε το ραδιόφωνο καταρχήν. Δεν έχω ραδιόφωνο μαζί μου, δεν έχω τίποτα. Τι ακούγεται τώρα από εκεί μέσα, από πού ακούς την εκπομπή. Από το τηλέφωνο, από σένα μόνο, σένα ακούω, δεν έχω τίποτα. Δεν έχει τίποτα λέει. Πλάκα με κάνεις. Την εκπομπή από πού την άκουγες. Από το ραδιόφωνο, από άλλο τηλέφωνο πριν, το οποίο το έχω κλείσει, γιατί ξέρω πως γίνεται το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο πού είναι τώρα. Ρε βαθά σε μένα, τι ασφαλίζεις. Το Τζαμάλ και τον Τρίτο Μηθολατόρο, να τους τα κάνω όλα μανάρα. Άλλο σάκα κιούτα και άλλο πάτα κιούτα. Αυτό ήθελα να κάνω. Αλλά δεν υπάρχουν. Συγγνώμη λίγο, πες ότι μπαίνανε τώρα αυτοί μέσα και τα κάνανε χωρίς αύριο θα γη του πυρός. Θα πηδούσε τα με τον τι τρίγωνο. Θα κέρδιζε η ομάδα. Η ομάδα θα τρώγε περισσότερη τιμωρία. Τι θα κέρδιζε δηλαδή, άμα το κάνει. Η ομάδα ρε μάγκα ποιος είναι, η ομάδα ή εγώ. Ο Τζαμάλ κάπως είναι ή εγώ. Το θέμα αν δεν βάλεις εγώ τα τόσα χρόνια, εγώ έχω να πω. Από κατάγαμε το στόπ 17 ώρες ο το στόπ απάνω για να δω τον ΠΑΟΚ. Πολλές φορές δεν έχω προλάβει. Κι ήμουν εκεί. Ο Τζαμάλ κάπως είναι. Ο Μαγκδί είναι. Ο Τσουρέλας είναι. Ο Μαλιούφας είναι. Ή εγώ. Για να ξέρω δηλαδή ποιος είναι. Ποιος έχει μεγαλύτερη αξία, ο Μαγκδί ή ο Τρίγων. Εγώ. Και από τον Τρίγων απάνω είσαι. Ρε μπαθά σε μένα. Δεν κάνει φλαράκι. Άλλο θέλω να σου πω. Ότι ο παίχτης είναι ο πρωταγωνιστής. Δεν είναι σε ούτε εσύ ούτε εγώ. Ναι, μα καυτοί μου μεγαλώσαν εμένα. Ήμουν 12 χρονών παιδάκι, πήγαινα στον Οσέρε, δεν ήξερα τι είναι Θεσσαλονίκη. Άλλο σε λέω εγώ. Ο πρωταγωνιστής στην ομάδα είναι ο αθλητής και ο προπονητής. Οι φίλαθλοι είναι οι κομπάρσοι. Ποιος φίλαθος βασά μου, τι φίλαθος είναι. Είναι ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ. Τέλος. Αν δεν είμαι εγώ, δεν πάει ο ΠΑΟΚ. Πώς το λένε, εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ. Άμα δεν ήταν ο Σαμίρης, εννοώ ότι το λένε μάλλον ένα εκατομμύριο κόσμος. Έλα, να σου πω, άκου να δεις. Άμα δεν ήταν ο Σαμίρης να δώσει τα 11 εκατομμύρια, ξέρεις που θα ήσουν εσύ. Θα είχαμε βουλέψει. Θα ήσουν με την επανομή δάπεζες. Το ξέρω, παιδιά. Ναι, θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένας οργανισμός που τους χρειάζεται όλους. Δεν χρειάζεται να πεις ότι χρειάζεται και ο πρόεδρος, χρειάζεται και ο προπονητής, χρειάζεται και ο πρόεδρος. Κωστάκη, επειδή δεν ξέρω, δεν ξέρω. Χρειάζεται και ο φίλαθλος, χρειάζεται. Εσένα μας έρχεται στο χαρτί, θα με σκά το ρεμάκια. Φρε, εμένα με ρίξανε κουτουλιές και μπουνιές και δεν έπεσα κάτω. Και αν έπεσα κάτω, θα πει δεν έπεσα. Δεν θα πέφτω, όχι. Εγώ θα για ένα κύριο μακριά. Δεν θα πέφτω, όχι. Εγώ δεν θα πέφτω, όχι. Απλά αφού. Έχω μια ζωή. Δηλαδή, άμα σε κουδουνίσει στον δρόμο και σου κάνω έτσι μια με τον νόμο, θα γυρίσει θα μου πει. Άμα μου δώσει μια ζωή και μου σαπώσει κάτω, θα πέσω, φίλε. Ανάλογα που θα με την κάτσει. Άμα με σμπρώξει, δεν θα πέσω. Όχι, εμά, άμα γίνει κατά λάθο, λέω. Άμα με δώσει καμιά γροθιά, θα πέσω κάτω. Πώ θα γίνει. Δεν θα πέσω. Δεν κάνω τέτοια, ρε. Πλέον δεν κάνω τέτοια. Λέω, άμα με δώσει καμία. Ρε φιλέ, ο άλλο που έπεσε με την ταμιακή με το χαρτί. Πήρε 500 χιλιάρικα σαν μισό, σαν συμβόλαιο. Εσύ στη θέση του, άμα έπαιρνε μισό χαρτί, δεν θα το κάνει. Όχι, ρε, δεν το κάνει. Και μετά κοιμάσαι. Δεν το κάναμε, όχι, δεν το κάναμε. Για μισό χαρτί. Αυτό σε λέγαμε. Κοιμάσαι μετά. Δεν μου λε, ο ήδη που έπεσε με το κουτάκι, το γούσταρε αυτό. Καθόλου. Ούτε εμένα μ' άρεσε. Ξεφτύλα. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Γιατί μεγάλωσε με τον Τρίγωνο και τον Τζαμάλ. Έφυγε. Σ' αγαπώ πολύ, φιλιά. Να σε γερό. Αυτοί μεγαλώσαν αλλιώ τώρα.
Αυτοί μεγαλώσαν με το τσαλάκωμα. Ναι, ναι, αυτοί μεγαλώσανε αλλιώς. Εγώ γουστάρω πιο πολύ αυτούς που μεγαλώσαν αλλιώς. Άλλοι σιδερώναν, αυτοί τσαλακώνανε. Τσαλακώνανε. Μ' αρέσει ο φίλος. Πρώτο τελευταίος. Μάλλον τελευταίος για σήμερα. Είπε Τζαμάλ, μου θύμισε τον Τρίγωνο. Τρώει παλικάρι. Και ο Ινδιάνος δεν ήταν ή πιο μεγάλο. Παλικάρια. Πηγαίνανε, πλακωνόντουσαν χέρι με χέρι. Όχι, πετάει ο άλλος τη βουλίδα από απέναντι, ξέρω εγώ και τέτοιο. Είχε σωματική επαφή το άθλημα. Αυτή είναι φουρνιά του Ραγκάτσι, έτσι. Ο Ραγκάτσι γέρο είναι, ναι. Φουρνιά, όχι, λέω φουρνιά σειρά και του. Και πιο μεγάλη λίγο, κάποια από αυτού. Ναι. Ο Τρίγωνος πρέπει να είναι 55 τώρα. Κλαδάς 50, ο Κλαδάς, ο άλλο διαμάντι ο Κλαδάς. Τελευταία γραμμή. Σε κάνει ο Κλαδάς καλημέρα το λες. Έχει ένα... σου φεύγει το η σπλήνα. Έχει ένα δάχτυλο, γκλάμπ σου δίνει μια στην κελιά. Όχι, η σπλήνα μου. Έχει ένα δάχτυλο, δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ. Έχει ένα δάχτυλο, δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ. Έχει ένα δάχτυλο, δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ. Έχει ένα δάχτυλο, δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ. Έχει ένα δάχτυλο, δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ. Έχει ένα δάχτυλο, δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ. Έχει ένα δάχτυλο, δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ. Έχει ένα δάχτυλο, δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ. Έχει ένα δάχτυλο, δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ. Έχει ένα δάχτυλο, δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ. Έχει ένα δάχτυλο, δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ. Έχει ένα δάχτυλο, δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ. Έχει ένα δάχτυλο.